Τζόρνα τούτη, αλλά μπονζούγ, να το πάμε λίγο στο γαλλικό. Καλημέρα, Ντίνο, τι έγινε. Μαθαίνεις γαλλικά. Το σε σύνδεσμο ξέρω, ξέρω γαλλικούδια, εντάξει. Πού τα μάθες? Αφού πήγα, έδωσα και το πρώτο πτυχίο, το Σορμπόν. Σερτιφικά, Σορμπόν. Σερτιφικά, τα έδωσα. Ο πατέρας μου συγχωρεμένο. Αλλά δεν το πήρα. Γαλλικά με είχε μάθει. Ναι, τα γαλλικά σπιτιού, ε. Πιστούς, παραγγελίες. Ναι. Εντάξει, έφαγες οσπριάδα, έφαγες πρωί-πρωί. Ναι, εχθές είχα φάει οσπριάδα. Οσπριάδα έφαγε χθες το παιδί και σήμερα έχει ωρέξεις, έτσι. Και ανοίγει τα παράθυρα τώρα, τέρμα εδώ να γίνει χαμός. Οσπριάδα το μεσημέρι, πάω στον Κουκουλιά, το φίλο μου, να πιω ένα καφέ εκεί στην Αγίου Δημητρίου. Ναι. Είχε εκεί απέναντι ένα fast food. Ναι, πλακώνεις και σε κάτι μπιφτέκια. Εκεί δεν έφαγα οσπριάδα, να πούμε. Τι έφαγες, μπιφτεκάρισε. Τι θα φάσεις. Μπιφτεκιάδα, είπα όσπριο το μεσημέρι και το μπιφτέκ, βράδυ. Είσαι δυναμίτης, εγώ σε κατάλαβα. Βέβαια. Λοιπόν, για πάμε λίγο να καλημερίσουμε τα Κορατόπουλα. Μπράβο, τα Μετρόπολης ακούτε. Ήρθες στο Άρτ, τους έκανες μπούκα. Τους κάναμε μπούκα, φέραμε την κούπα. Πολύ βαριά ήταν. Ναι, ρε εσύ. Και ναι, τεράστια κιόλας η κούπα. Ναι. Λέει βαριά το Κύπρο. Φέραμε το Κύπρο να το δείξουμε και κάτω. Το φέραμε εδώ στο στούντιο. Ο Καρατζαφέρης τα έχει δει όλα μαζί μου. Ναι, για πες. Τη μία του φέρνω. Την άλλη του λέω την πύχου. Του φέρνω την πύχου. Μία το κύπελο. Μία το κύπελο. Έρχεται η Τάνια Δήμου. Φάτε ρε μιλφάρες που έχουμε τους ρε καραγκιός. Είσαι σε κωβικό σημείο και εγώ. Ποιος κύριε έρχεται το σταματάμε τώρα. Να πούμε. Να φορά τον αρσιβαρίστα. Τον αρσιβαρίστα χθες του λέω. Για το Βράνιες έχει θέματα. Ο Φράνσιο Βράνιες λέω το πουλί του, το μόριό του λέω. Του είπε μια τραγουδίστρια ότι είναι μικρό και βάλει τα κλάματα. Είναι δυνατό να πάρει ΑΕΚ, λέω, προτάσμα με τον Βράνιες. Εγώ το είδα το μόριο, λέω κανονικό. Μια χαρά. Όχι το γονάς και τα λοιπά. Πέφτει κάτω κάτω. Τι πέφτει κάτω, ρε του λέω. Ναι, εντάξει. Τι θε να κάνουμε τώρα, του Χατζη Νικολάου την εκπομπή να κάνουμε. Λέω αυτό που λέει τώρα. Δεν είναι ενώ τώρα γιατί. Πρέπει να συμβιβαστεί. Σοβαρά πράγματα. Στο τέλο να βάλετε κουστούμι και γραβά σαν τον Βόγλιρο στην ταινία με την. Πώ τη λέγανε την κόμενα, τον Βόγλιρο. Με τα μίγδαλα στάσουμε την άλλη, τη Μέμα Σταθοπούλου που είχε τον κάνει ο στρατή να γίνει με ένα παραστρατήση να πούμε. Τι πράγματα είναι. Καλημέρα Στάθη, Αντώνη, Γιώργο, εδώ πάω παντού. Καλημέρα Κόσοβο, καλημέρα. Θα πετάξετε αύριο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα. Έτσι ρε μπαγάσα και δεν καταφέρουμε να πετάξουμε. Έλα ρε. Δηλαδή έχει πέσει ο Πλάτανος, η μαύρη σκιά, η δικιά σου από πάνω. Εγώ, αν ήμουν Νέα Δημοκρατία, ναι, είμαι κόντρα μαζί σας. Θα μας έκοβες, ε. Δεν θα έκανα την απεργία, να πούμε, καταχρηστική. Θα την έκανα την Πέμπτη. Θα το πιάσουμε, το θέμα είναι σοβαρό. Ναι. Δεν είναι σοβαρό το πιάσουμε τη συμπορία της εκπομπής. Βέβαια. Αλλά να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Να πληρώσετε εισιτήρια μετά. Θα επιστρέφουν. Πώς θα επιστρέφουν. Επιστρέφουν. Ποτέ δεν επιστρέφουν. Α, εγώ είχα κλείσει. Πώς είχα κλείσει για Αμερική λίγο πριν το COVID. Μάλιστα. Και λόγω COVID δεν πετάξαμε. Πίσω. Όλα. Γιατί σου λέει να ταξιδέψεις μάλλον εισιτήριο. Όχι, δεν όχι, πίσω. Όχι, πίσω. Κάτι πίσω, τέτοιο πίσω, έχω μάθει. Πίσω όλα τα λεφτά. Εγώ τουλάχιστον θα πήρα όλα. Τι να σου πω. Εσύ είσαι μάγκα να πούμε. Εντάξει, ναι. Καλημέρα, Αλάνια μου λέει. Μια πρόβλεψη για το μάτς με την Petit Marseillais. Γιατί με τη μικρή μα λιώτιδα εδώ πέρα. Πέτα σε δεκάδα και θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Βλέπω Μαρσί πολύ τελευταία. Ο άλλο έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι παρεμβατικό ο προπονητή, ο Σαμπαολί. Ο ξαδερφάκι μου. Και θα τα συζητήσουμε. Και κατέληξε πλέον σε ένα σχήμα το οποίο. 4-3-3. 4-2-3-1 με τον Παγιέτ να συγκλίνει. Αλλά πεθάνει αυτό το. Ναι, αλλά πεθάνει αυτό το 4-2-3-1. Θα γίνει 4-3-3. Ναι. Πάνε πεθάνει γιατί πλέον τα χαφ έχουν εκεί άλλα χαρακτηριστικά. Παίζουν με τρίγωνο και δεν παίζουν. Με τρίγωνο παίζουν ακριβώς. Έχουν τον Ζέρσο λίγο πιο ψηλά, ναι, και πίσω τον Καμαρά με τον Κεντουζή. Ένας κόβει και να αλλάξει, ανεβαίνει ένα με τον άλλον. Ναι, ακριβώς. Αυτό γίνεται εκεί. Τέλος πάντων, εκεί είναι και η δύναμη πυρός μας. Θα τα πούμε όλα αυτά. Καλημεράρες όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, ραπ και κούλ εδώ στα αυτάκια σας με Κάζα στα πλήκτρα. Ωραίος. Θα πάμε μέχρι και τις 10 με πολλή ενημέρωση κουσκούς και όχι μόνο. Τους. Κουσκούς. Εδώ μεσαία δεν κάνουμε, δεν κάνουμε κουσκούς. Μηνυματάκια στέλνετε. Κάτω το ποστάσμα του head manager του ομίλου μας. Τι έβαλε. Έχει βάλει κάτι από το live μας της Κυριακής. Ότι. Και έχουμε μια στιχομηθεία που την έχει φτιάξει αυτός. Έτσι. Δες εδώ Νίκο μήνυμα που ήθελε. Έρχεται ένα τζίνι και σου λέει. Ρωτάς εσύ εμένα. Ναι. Θα σου δώσω 2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα πάρει και 1 εκατομμύριο κάποιος που αντιπαθείς. Ναι. Δηλαδή τα μισά θα πρέπει να τα δώσει σε κάποιον που. Ποιος είναι αυτός που αντιπαθείς πιο πολύ. Έχω έναν. Έχεις ένα. Θέλω να το σπάσω. Θα το τζίνι λοιπόν, ναι, και το, σε αυτόν που αντιπαθείς πιο πολύ θα του δώσει το 1 εκατομμύριο. Δεν δε το πάρω. Ναι. Ναι. Σπάζω κεφαλιά. Τι κάνεις. Ναι. Τα παίρνεις. Δεν τα παίρνω. Δεν τα παίρνεις. Εγώ θα το πάρω και. Δεν θα πάρει άλλη κουφάλα. Δεν παίρνω. Δεν το παίρνεις. Όχι. Έρχεται το τζίνι, σε λέει πάρε 1 εκατομμύριο. Σε, αλλά άλλο ένα θα πρέπει να δώσει οπωσδήποτε. Δύο, το ένα θα δώσει. Το βάλω όριο.
ότι σε ένα χρόνο θα πεθάνει αυτό. Ναι, δεν έχει τέτοια. Δεν έχει. Λοιπόν, κάτω από αυτό το σχόλιο από το live που κάναμε την Κυριακή, γιατί βλέπω έχω την μπλούζα no penalty, no problem. Τελικά είχαμε πρόβλημα γιατί δεν μας έδωσαν δύο χθες. Ήταν προφητική η μπλούζα που φόρεσες. Κοίτα να δεις, ρε φίλε. Νομίζω ήταν viral. Ναι. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, πήρες penalty, δεν πήρες. Εντάξει. Δεν σου δώσαν και το άλλο. Φωνάζω πάντα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ για ένα πράγμα χαλιέμαι μόνο. Γιατί χαλιέσαι. Θα σου πω γιατί χαλιέμαι. Γιατί στο πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό με ολόιδια φάση έγινε χαμός με μία ολόιδια φάση. Έτσι. Σωστά εσύ είχες πει. Θα σου πω γιατί δεν έγινε χαμός. Και τώρα το κουκουλώσα, το περάσα να ούσου. Κάτσε ρε φίλε, γιατί... στον ένα γίνεται χαμός, στον άλλο δεν γίνεται. Θα σου πω γιατί δεν έγινε χαμός. Δεν μου λες. Ναι, να σου πω. Εδώ τα μέσα τα δικά μας διαμαρτυρήθηκαν πολύ για αυτό το πράγμα. Όχι. Εντάξει. Όχι. Είπε με σφαγή του ΠΑΟΚ τέτοια. Τα καθαρά παοξίδικα, δηλαδή. Τι είπαν. Σάκα, τι είπανε. Εντάξει, ναι, φτάνει με αυτό. Εντάξει, τι είπανε. Δεν ψελίσαν τίποτα. Εγώ, γιατί εμένα με χαλάει. Χαρήκανε, ρε. Δεν χαρήκαν. Χαρήκανε. Γιατί είδαν που έκανε γκέλο ο Ολυμπιακός και σου λέει: άμα πέραμε του βαθμού, άμα σα τον περνάγατε τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι θα γινόταν. Έλα, δεν του περνά. Αλλά αυτοί έχουν και μαύρα χάλια. Δεν βλέπει. Αν δεν κέρδισαν το μάτς με τον Άρη, τα δει με το πέναλτι. Εδώ ρώτησα εγώ τον Αβραμίδη: γιατί Καρανού και τι με είπε. Ρε. Ξέρω. Για το διαιτητή, ρε. Για τα τρία λεπτά. Α, πα, πα, πα. Βγάλανε ανακοίνωση. Απλά εμεί δεν διαβάζουμε, είπαμε συνδέσμου. Δεν σχολιάζω. Δεν γουστάρω συνδέσμου. Βγάλανε ανακοίνωση. Για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Μην τα χαλάσουν με τον πρόεδρο. Εγώ ξέρω πάντως. Σε έκανα χθες ρόμπα. Μισό, πάνω σε αυτό. Χθες αυτό θα σου έκανα ρόμπα. Πρόσεξε, ναι. Θα το πεις αυτό. Εγώ ξέρω ότι κάνεις γιούχα για τα τρία λεπτά, όχι στο τέλος, όταν τα βγάζει ο τέταρτος διαιτητής. Βέβαια. Τότε κάνεις γιούχα. Μπράβο, ρε Νίκο. Φυσικά. Δεν μπράβο, ρε Νίκο. Τι είναι αυτό. Κάνεις τη γιούχα όταν σηκώνεται στο 90 και σου βγάζει τρία. Όταν σφυρίζει λήξη. Όχι όταν σφυρίζει τη λήξη. Ποιον κάνατε. Πάτσα κουκουλώ. Γελάει ο κόσμος τώρα. Την κουκουλωμένη παίζαν χθες. Ρε, την κουκουλωμένη παίζαν χθες. Καλημέρα γιατί. Ο καθοσπρεπισμός τους, η κρυοκολία τους να πούμε. Έχουν και τέτοιο πράγμα κρυάδα. Τέτοιοι κρύοι γκόμενοι. Γιούχα για τις καθυστερήσεις κάνεις όταν βγάζει ο τέταρτος τα λεπτά. Όχι, δεν λέω όχι για αυτούς... όταν τελειώνει το μάτς. Όχι, δεν λέω για αυτούς που γιουχάραν. Καλά ναι. Κάνουν και γιουχάραν. Ναι. Εξέφρασαν αυτό που δεν τους άρεσε οι άνθρωποι. Όπως και σε Κάρι Λάου. Εντάξει, αλλά. Και στην Τούμπα Νίωτο. Παντούς όλα τα γενικά. Αλλά όχι μετά να μου το κάνετε ότι δεν έγινε και τίποτα και δεν είπαμε αυτό και ναι, να βγάλουμε. Αφού οι ανακοίνωση. Καλά με το μαγνητικό. Τι έγινε, βγάλατε ανακοίνωση, μη θυμώσει ο χοντρό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Σαν σήμερα καταρχά είναι Πανελλήνια ημέρα προσφύγων. Το αναφέρουμε. Χαιρετίσματα τον Γιώργο τον Ακριτόπουλο. Γιατί τον. Πρόφυγας είναι το προσωνύμιό του. Σοβαρά. Ναι, χρόνια πολλά. Ναι, βέβαια. Φιλαράκι. Βέβαια. Φιλαράκι. Μούτρο, λοιπόν. Μεγάλο μούτρο. Ωραίος ναι. Φιλαράκι. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα σαν σήμερα. Έχει πραγματούδια. Τι έχει. Καταρχάς έχουμε το ελληνικό κρουαζιερόπλο Sea Diamond. Ελληνικό. Ελληνικό. Γιατί έχει ξένο όνομα αφού είναι ελληνικό. Εντάξει, παίρνουν και διάφορα ονόματα. Sea Diamond, το διαμάτι της θάλασσας. 1153 επιβάτες και 390 μέλη του πληρώματος. Εξοκέλει ανοιχτά της Σαντορίνης. Κάτσε ρε, βάλε το. Ναι. Το πλήρωμα ήταν πιο πολύ από τους επιβάτες. 390 ήταν τα μέλη, 1153 τα επιβάτες. Α, μάλιστα. Και ναι. Τι έγινε. Τι έγινε. Στο τέλος χάθηκαν δύο Γάλλοι. Ο Γάλλος ο Ζαν Κριστόφ Αλέν και η κόρη του η Μοντ. Πού χάθηκαν. Πέθαναν. Πώς. Δεν τους βρήκαν αφού χτύπησε μπαπ, έπεσαν κάποιοι μέσα. Πού και... χτύπησε. Σταυράκια. Χτύπησε μία πλευρά σταυράκια. Και για δυο νεκρούς γίνεται τόσος λόγος. Εντάξει, έγινε διάσωση. Άμα δεν πεθάνουν 500-600, τι είναι αυτό, δεν είναι ναυάγιο. Εντάξει, αλλά δύο δεν γλίτωσαν. Δεν είναι ότι έμεινα στην ιστορία. Είναι πρόσφατο αυτό. Το 7 έγινε αυτό. Το 2007. Δεν συγκινούμαστε. Λοιπόν, τώρα. Μόνο δύο πεθαμένοι. Ναι, απλά ήταν μπαμπάς και κόρη. Προφανώς πήγαν να σωθούν μαζί κάπως. Και... αυτό είναι συγκινητικό. Ναι, αυτό ήταν μαζί. Αν πέθανε κανένας Πασόκος, δεν θα με νοιάζει. Φαγωθεί. Έχει φαγωθεί με τους Πασόκους. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα, Γκρέγκορι Πεκ, μεγάλος ηθοποιός, σαν σήμερα γεννήθηκε. Πότε? Το 1916. Ωραίος. Μέχρι το 3 έζησε αρκετά. Γκρέγκορι Πεκ, εγώ γνωστός, έτσι δεν το συζητάμε. Δεν έχει πάρα πολλά σήμερα. Εντάξει, ναι. Άλλο. Κατά τα άλλα, και σαν σήμερα πέθανε ο κορυφαίος χειρουργός, πρωτοπόρος στην αλλαγή φύλου και μεγέθυνση ανδρικού μορίου, ο Σάβα Πέροβιτς. Μπράβο. Αυτός έκανε πάταγο. Γεννήθηκε το 38 και πέθανε το 2010. Και έμεινε στην ιστορία. Γιατί το 10 πέθανε. Το 10 μικρός. Πέθανε. Όχι μικρός, γιατί μια χαρά. Το 38. 38 έζησε. Χρονών. Κάτω από 70 πέθανε. Ναι. Άρα πέθανε πριν τα 70 είσαι μικρός. Από εκεί και πέρα είσαι μπορείς να πεθάνεις. Όχι 68-78 ρε φίλε. Πώς 78 αφού το 38. Α, το 38 γιατί... είπαμε. Ναι, όχι 28, ναι. Σωστά. Ναι. Okay, ναι, okay. Νέος. Κάνει το πουλί μεγάλο αυτό έκανε. Αυτός έκανε κυρίως αλλαγή φύλου. Α, έκανε τον άντρα γυναίκα. Ναι, ωραίος. Και μετά ασχολήθηκε και με το, ασχολήθηκε με το μεγαλοπούλωμα. Ναι. Μεγαλοπούλωμα, ναι. Αυτά. Ωραίος. Κρίσιμος.
χρήσιμος. Ε, οκ, okay, για όσους θέλουν να αλλάξουν, παιδί μου, κάτι από τη ζωή τους και δεν τους άρεσε. Τίποτα κοντί που έχουν μικρά. Μικρά μόρια. Και, κάποιοι που δεν, και κάποιοι που δεν ήθελαν να είναι, ξέρω εγώ, άντρες και ήθελαν να γίνουν γυναίκες και το ανάποδο. Παιδί μου, σου λέει, εγώ γεννήθηκα για άλλο πράγμα. Δεν ξέρω, άντρας να γίνει γυναίκα γίνεται. Η γυναίκα πώς γίνεται άντρας. Έκανε επέμβαση και γι' αυτό. Αν έκανε επέμβαση και γι' αυτό, ήταν πρωτοποριακός. Ναι, σου λέω, έκανε αλλαγές. Μάλλον θα τον καταράσει και η εκκλησία αυτόν, βέβαια. Ναι, γιατί σου λέει τι μας χαλάστηκε. Ο άλλος γελάει. Είσαι ορισμός, ρε μπαγάσα, να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Άκουσε εκεί, λέει, ένα εκατομμύριο θα πάρεις εσύ και δεν θες να το πάρεις μόνο και μόνο για να μην δώσω. Εγώ θα το χειρότερο με εχθρό. Στο χειρότερο. Τι... Πάρε και εσύ, να μην μιλάς, να μην με ζαλίζεις. Στην κηδεία του τίποτα. Δεν θέλει. Άσε. Καλημέρα από Βρέμη. Ναι. Πόσο πολύ του πήγε χθες η κούπα του ραπ, τον βλέπαμε και τον καμαρώναμε. Άρα, άμα δεν είναι εδώ μεγάλο ΠΑΟΚ να σα φέρνει τις κούπες μέχρι στο στούντιο, εγώ στο Instagram που τα ανέβασα δεν είχε χτυπήματα. Ναι. Ε, τι είναι. Ε, μπορεί να έχει πολλούς Ολυμπιακούς, πολλούς Αριανούς. Δεν ξέρω, χτυπήματα, δεν βλέπω. Το λευκό σύννεφο αρχηγών των Ινδιάνων ανακοίνωσε ότι η ομάδα σου Κουλ θα ταλαιπωρηθεί πολύ, λέει, στην Γαλλία. Στην Γαλλία. Μάλλον, να, εδώ και έχει βάλει μια Ινδιάνα που έχει με το λευκό τέτοιο, δεν ξέρω τώρα τι εννοεί ο ποιητής. Εννοεί θα φάω πολλά. Ο Σαρόπουλος λέει να πάρω σακούλα μαζί μου. Όχι, ο Σαρόπουλος θέλει να πάρει. Καλά, ναι, θέλει, ναι. Αλλά ποια άλλα ήθελε από την αρχή της χρονιάς, να φύγει ο Λουτσέσκου τον Νοέμβριο. Ήθελε να αποκλειστώ από την άκρη. Ήρθε η στιγμή. Ο Πασχαλάκης θα κάνει το καλύτερο του παιχνίδι. Άντε πάλι. Ναι. Εγώ, φίλε, να σου πω που. Ήρθε η στιγμή. Θέλω να το συζητήσουμε αυτό και να το πιάσουμε. Πάει. Εγώ πιστεύω το πρόβλημα δεν είναι ο Πασχαλάκης. Ο Πασχαλάκης είναι μια χαρά. Okay, πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημά μας είναι πόσο μεγάλο Λούτσι θα μπαλώσει την αριστερή μας φέρυγα. Μάλιστα. Τι θα βάλει έτσι ώστε να μείνουμε ευάλωτος. Γιατί ο αρχηγός εκεί. Ναι. Γιατί εγώ βλέπω στα τελευταία μάτς ότι με τη Γάνδη πέσανε εκεί, μας τύπησαν. Βέβαια τους βγήκαν φούμερα. Αφού είχε πει σε Βαλβιερίνη. Αυτό λέω. Άρα υποθέτω ότι θα δούμε κάτι το οποίο πρέπει να το ξεκινήσει αυτή φορά. Εσύ. Τι μπορεί να κάνει ο Λουτσέσκου. Να βάλει το Σίντλι και τον Βιερίνια εξτρέμ. Όχι, και ανάποδα, δεν με πειράζει. Βιερίνια πίσω και Σίντλι. Γιατί ο Βιερίνια πίσω. Είναι πιο έμπειρος πίσω από τον Σίτλε. Θα έχει και άλλη σιγουριά, ρε, έχει καλύτερα ανεβάσματα. Εγώ. Να σου πω γιατί. Άσε τώρα το έχει Σίτλε καλύτερα μπροστά. Ανεβάσματα μπάλας, πιο συμμετοχικό παιχνίδι, ο άλλος είναι πιο τσαπατσούλης. Ναι. Άσο να γυρίζει τον άλλο που έχει τα τρεξίματα ή να πίσω. Θα βάλει μπάλα το Βιερίνια. Βιερίνια. Πάλι τον εξτρέμ. Όχι, ρε εξτρέμ. Το θέλω από πίσω για να βγάζει την μπάλα σωστά. Ο άλλος δεν την βγάζει. Πώς θα μαρκάρει τα θηρία εκεί. Ποια θηρία. Μια χαρά. Άμα ξέρει ότι έχει τον άλλο να τον βοηθά να μαρκαρίζοντα. Το Σίτλε θα έχω. Ο Σίτλε μπορεί να συνεργαστεί με κόλλο. Δηλαδή θα πέσει ο εξτρέμ πάνω στο Σίτλε θα πέσει. Θα πέσει στο Βιερίνια. Γιατί ο άλλος έχει ρόλο, γυρίζεις πίσω συνέχεια. Όχι μπίσες, κάθεσε μπροστά και φτάσεις μέχρι το κέντρο. Τι να σε πω, ρε. Όχι, όχι. Είναι λάθος να ξεκινήσει ο Σίτλι και ο Βιερίνια μπροστά. Είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος. Γιατί ο ένας ξέρει ποδόσφαιρο, ναι, και θα δεχτεί πίεση και μπορεί να βγάλει την μπάλα ορθολογικά, ναι, και ο Σίτλι θα δίνει συνέχεια λάθος πάσες. Άρα ο Σασκάδα τους μαζεύω στην περιοχή μου. Μάλιστα, εντάξει. Όπως το έκανε στη Γάδη μετά από αυτό το δίδυμο να παίξει. Ναι, ναι, αυτό συμφωνούμε 100%. Αυτό, ναι, είτε πάνω είτε κάτω. Δηλαδή, αν δίδυμα θέλει να προστατεύσει την πλευρά που σημαδεύουν οι αντίπαλοι, ναι, το σημάδι ο Παναθηναϊκός. Σε σημαδεύει ο Παναθηναϊκός, σε σημαδεύει η Γάδη. Σε βλέπει εκεί. Το κατάσκοπο είναι πρόβλημα. Ναι. Και μην τρελαθεί. Μην τρελαθεί, βάρεσε εκεί πέρα. Βέβαια. Μην τρελαθεί, σημάδευσε. Οπότε τι γίνεται. Βιερίνια, Σίτλι. Μπροστά. Τελειώσατε από εκείνη την πλευρά. Ούτε Μπισεσβάρ, ούτε Μισεσβάρ. Και γιατί όχι Σίτλι Ζίφκοβιτ. Να το χαλάσω την πλευρά του την καλή, το Ζίβκοβιτς, να γυρίσω αριστερά. Αν παίξολίρα, δηλαδή τι κάνει ο Ζίβκοβιτς. Θα σου πω γιατί. Δύο μήνες αριστερά. Γιατί, έκανε ένα γκολ με τον Παναθηναϊκό, του τη φέρανε ο μέσα. Ο Ζίβκοβιτς θα πρέπει να είναι στην πλευρά που είναι η αδύναμη της Μαρσέη. Πρέπει να είναι από την άλλη πλευρά. Ναι. Γιατί εγώ περιμένω τον Ζίβκοβιτς να βάλει γκολ μεθαύριο. Περιμένω από τον Ζήφκοβιτς από εκείνη την πλευρά πρέπει να χτυπήσει. Αν τον αλλάξω και πλευρά μόνο και μόνο για τα νότα μου, εντάξει, δεν έχει και νόημα. Μάλιστα. Θα κάθομαι να προσέχω μόνο μη φάω γκολ. Ο Μητριτσά είναι καλά. Ο Μητριτσά ήρθε χθες, έκανε προπόνηση. Μπορεί. Δύσκολα. Ε, κάνει σήμερα πάλι. Ποια τα εξτρέμ σου τώρα, καθαρά εξτρέμ. Ο Μήτριτσα και ο. Ο Ζήφκοβιτς. Αυτή. Και ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά δεν είναι σε Ευρώπη. Ο Ζαμπά δεν είναι στην Ευρώπη. Είναι αυτοί οι δύο είναι μόνο. Ναι, μετά έχω Μουρ και Μπίσεσβαρ. Μετά κάνει την ομάδα αργή. Ναι. Εσύ δεν θες αργή ομάδα, θες γρήγορη ομάδα. Κοίταξε, υπάρχει λύση του ηθοποιού. Ποιος είναι ο ηθοποιός? Ο Τέιλορ. Α, να παίξει και αυτός άμα θέλει μπροστά. Ναι. Άμα χρειαστεί δηλαδή. Μήπως ο τρελός. Ναι. Εγώ πιστεύω θα κάνει κόλπο σίγουρα ο Λουτσέσκου. Να παίξει ο Τέιλορ και ο Λίρατζης και ο Βιερίνια με το Σίγκλεϊ. Όπως θέλει ο Σιντομασίγκλεϊ. Να κλείσει τα άκρα. Και το Ζήφκοβιτς να το βάλει στο 10. Να βάλει το Ζήφκοβιτς στο 10. Δεν νομίζω. Γιατί, ξεκούρασε. Τον Αγκούστο πιο τον πίσω. Τον Αγκούστο τον ξεκούρασε για αυτόν, ναι, τον λόγο. Ναι. Αγκούστο τσιγκάρα δεν γίνεται και θα βγάλει τον Κούρτιτς. Θα βγάλει τον Κούρτιτς έξω, δεν γίνεται. Αλλά ότι πρέπει να κάνει ένα τρικάκι. Πρέπει να κάνει κάτι ο Λουτσέσκου, σίγουρα το έχει στο μυαλό του. Γιατί έχει δει ότι χτυπάνε εκεί. Λέει, ναι, βρίσκουμε τον Βιερίνια, υπεραριθμία, φορτώνουμε και η Μπαρσέη φορτώνει από εκεί την πλευρά. Πράγματι. Ούτως άλλως φορτώνει. Άρα τα άκρα του είναι καλά.
και πρέπει να τα κλείσει. Ο καλό του, ο καλό το όπλο του, ο Χαρίτη. Ναι, ο Χαρίτη είναι ο δυνατό του ακραίο μπροστά. Πολύ γρήγορο, βιρτουόζο. Χαρίτη, ένα Μαροκινό είναι πολύ καλό. Μαροκινό δολοφόνο. Μπροστά έχει τον Νιέγκ, αυτόν μάλλον θα βάλει. Ο οποίο είναι γρήγορο, καλό με την μπάλα, αλλά. Αλλά βλέπει καινοτομίε θα σε κάνει. Είμαι σχεδόν βέβαιο ότι ο Λουτσέσκου θα πειράξει πράγματα. Δεν γίνεται αυτό. Πού θα τα πειράξει, τα χάφει στι πλευρέ. Στι πλευρέ. Στι πλευρέ θα τα χάφει. Δεν τα πειράζει καθόλου. Τα χάφει, δηλαδή τα χάφει είναι. Τσιγκάρα, κούρτη, Αγκούστο. Αυτοί δεν πάμε άλλο. Ναι, έτσι πάνε και αυτοί. Ναι. Έχουν τρεις χαφάρες, τον Κεντουζή που είναι αντίστοιχο τσιγκάρα. Ναι. Αλλά είναι παιχτάρο ο Κεντουζή. Τώρα μην είναι. Ναι, ναι. Ψηλό, τρέχει παντού. Έχει τον Καμαρά ένα βράχο. Αν παίξουν τρει με τρει και εγώ τέρμα, ποιοι θα κερδίσουν. Δηλαδή τρει χάφοι δική σου, τρει χάφοι άλλοι. Να παίξουμε 3-4-2-3 σε ένα γήπεδο. Είναι, πάμε στο Τζόλα. Πάμε στο Τζόλα εκεί. Είναι ποιοτικότερη. Ναι, πώς είναι, λέει. Είναι πιο ποιοτική. Είναι πιο ποιοτικότερη. Έχουν και τον Ζέρσον, τον Βραζιλιάνο, ο οποίος είναι για μεγάλη ομάδα αυτός. Αυτό ρωτάω τώρα. Ναι. Αλλά θα γίνει μάχη. Δηλαδή μπορεί να χάσω τα σημεία στο κέντρο. Μάλιστα. Θα ήθελες ένα πιο γρήγορο από τον Κούρτη εκεί. Λίγο πιο γρήγορο, αλλά Κούρτιτ στο λίγο πιο γρήγορο. Γιατί και αυτοί τον Καμαρά θα παίζει με 4 χαφ. Αυτό λέω τώρα. Βάζεις άλλον εκεί στα πλάγια, βάλεις τον Καντουρί να το λες. Ας τον Καντουρί. Παίξε και εσύ την πλε... Πώς έπαιζε τη χρονιά του Ντάμπλ. Ας τον Καντουρί. Όχι, όχι, αυτό θέλω να σου πω. Για, ναι. Για χαφ, δεν μου ζητάς. Ωραία. Καντουρί, μπες και εσύ αριστερό εξτρέμ. Αλλά θα χαφείς διαρκώς και θα βοηθάς τον Βιερίνια. Μπορείς να το κάνεις. Να παίξει δηλαδή. Αγκούστο. Αγκούστο. Σβάμπ. Σβάμπ. Όχι, Σβάμπ. Κούρτιτς. Τσιγκάρας και Καντουρί. Θες τέταρτο τον Καντουρί. Όπως άλλο χαφ δεν έχεις. Άλλο χαφ από τον Μπίσεσβαρ έχω. Ο οποίο δεν είναι για να είναι βασικό. Να έχει τέσσερις εκεί. Το Φίλιπ Σουάρες, το φίλο σου έχω που δεν παίζει. Δεν τον βάζει. Αυτό είναι άχρηστο. Δεν τον βάζει ακόμα. Ναι. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Αυτή δεν έχω άλλου. Ναι. Μπορούσα να παίξει σίγουρα τσούμπα. Θέλει φόρο με. Να παίξει δηλαδή ένα 4-4-2 χωρίς εξτρέμ. Και ο ένα να έχει ένα φόρ και ένα εξτρέμ. Κάπως να φάσει ένα εξτρέμ. Κάπως έτσι. Και να παίξει με ένα χα. Γίνεται. Γίνεται. Και αυτό γίνεται. Αλλά θα πρέπει να κάνει μία 100% Λούτσι. Ναι. Θα δούμε, θα μα πει κι άλλο συνέντευξη. Συνέντευξη. Ωραία. Θα επιστρέψουμε. Την μπλουζιά του Σαμπαουλή. Την έχω, θα την τη δώσω. Υπογράψα, ναι, ναι. Και θα του δώσω μία και αυτό, να μία θα κρατήσω εγώ. Ωραία. Και όταν θα έρθει η Ελλάδα θα μπορώ να κανονίσω κανένα μελέ. Να πάμε να φάμε και τρεις μας. Ναι. Άμα βρει χρόνο, βέβαια. Θα βρει, άμα σου ρίξει κανένα 4-1, θα είναι. Μόνο έτσι. Άμα του κάνω κανένα 0-1 και. Δεν θα έρθει να φάει. Όχι, όχι, είναι τσαντίλα. Είναι τσαντίλα. Φύγε από εδώ ρε, τώρα, έτσι να μου πουλήσει και τρέλα. Βάλατε την κούπα με το ζόρι στο άρτη, να πούμε, και έγινε χαμό. Τρελάθηκαν κάτω, Τρελάθηκαν με δύο πράγματα. Για πες. Η κούπα με μένα που ήταν μεγάλη. Ναι. Και η Μιλφάρα η Τάνια. Η Δήμου. Εκεί τρέχαν τα σάλια του Καρατζαφέρη και αλλά, το άλλο. Ναι. Αλλά. Να ρε, λέω Μιλφάρα εδώ, φάτε την. Αλλά. Και τρελάθηκε η Τάνια μέσα χαρά μετά. Τάνια, λέω, τι τον τρελό με έβαλε κάτω. Μετά λέω πού πήγε στο Βέρτι. Πήγα στο Βέρτι μου, δεν μου. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται με τις πτήσεις. Να πούμε 2-3 πραγματάκια τι γίνεται με τις πτήσεις. Θα πάμε στα ρεπορταζιακά του Άρη, όπου υπάρχει μια σχετική μουρμούρα. Έτσι, με τα όσα έγιναν την Κυριακή με τον ΠΑΣ και ότι πρέπει να βγάλει αμήτι άλλο ενέργεια. Υπάρχει αυτή η πίεση στον Μπούργος, ο οποίος βλέπει τον Άρη να μην τα πάει καλά στα play-off. Λοιπόν, έχουμε ΠΑΟΚ Μαρσέιγ, φίλες και φίλοι, και έχουμε και 15 τυχερούς. Για εσάς δηλαδή, να παρακολουθήσει το παιχνίδι ΠΑΟΚ Μαρσέιγ με εισιτηριάκια τα οποία θα κληρώσει ο Κωστής και ο Γρηγόρης την Παρασκευή 8 Απριλίου στις 4 παρατέταρτο. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε, εν μιλάμε για το παιχνίδι το νεοπαλληπτικό, έτσι για να μην μπερδεύεστε, γράφετε ΑΜΗ2 κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54344. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Για να μπείτε σε αυτή την κλήρωση, έχουμε 10 μαγικά χαρτάκια για τη ρεβάνς της Τούμπας. ΠΑΟΚ, Μαρσέιγ, οι νικητές, όταν θα ακούσετε τα ονόματά σας, θα δείτε με στοιχεία ΑΜΚΑ εδώ, αφημί και βεβαίως το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Αυτά όσον αφορά. Και κοινωνικό φρονημάτων θα φέρετε. Ναι, το ΠΑΟΚ, Μαρσέιγ. Τώρα, για το Μαρσέιγ ΠΑΟΚ, τι έχουμε τώρα. Έχουμε και εδώ θέματα. Πα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί βέβαια για κάποιους στη Μασσαλία και θα δούμε τώρα σε λίγο. Κάτσε, αν θα πάτε. Αν θα πάμε, ναι. Έλα, εντάξει. Όσοι θα μείνουν, ναι. Όσοι θα μείνουν, τύρο μου, ναι. Υπάρχει μεγαλύτερη οθόνη της πόλης στο Βεργίνα Θέατρο. Η γιγαντοοθόνη λοιπόν του Βεργίνα Θέατρο και του Ρίτζεσι Καζίνο σας περιμένουν την Πέμπτη μεθαύριο στις 10. Αν είσαι λοιπόν από 21 ετών και πάνω και θέλει να ζήσετε την ατμόσφαιρα του γηπέδου, την Πέμπτη λοιπόν 10 η ώρα στο Θέατρο Βεργίνα, Μαρσέιγ ΠΑΟΚ, σε ένα μοναδικό live event με δωρεάν είσοδο και δωρεάν μπύρα με όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας. Τώρα, να ενημερωθεί και η Σμαράγδα μας, μπορείτε να καλείτε μέχρι και τις 9.30
στα 390 για να κερδίσετε διπλές προσκλησούλες, παιδιά, έτσι. Όλες οι μεγάλες αναμετρήσεις σας περιμένουν στο Ρίτζες σε Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλείτε από τώρα μέχρι και τις 9.30 90-90-90 να δείτε σε ένα γουρλίδικο μέρος. Εκεί όταν έχω πάει, έχω δει Μπενφίκα ΠΑΟΚ 1-1, Ουντινέζε ΠΑΟΚ 0-0. Δεν χάνουμε όταν πηγαίνω στο θέατρο, παιδιά. ΠΑΟΚ Μπενφίκα τα είδες εκεί? Όχι, στην Τούμπα. Στην Τούμπα το είδα τον Τόρτι. Λοιπόν, ναι, τα μηνύματά σας στο Facebook του Μετρόπολης, εκεί που υπάρχει ο Ραπ, υπάρχει και ο Κουλ σε μια συγχωμηθεία, όπου και οι δύο παίρνουμε διαφορετική απόφαση. Ο Τίνος του δίνουν 2 εκατομμύρια, αλλά το ένα λέει θα το δώσει στον εχθρό σου. Και λες δεν θέλω ούτε το 1 εκατομμύριο. Δεν το θέλω, όχι. Εγώ το παίρνω. Μια χαρά, πάρε και εσύ εχθρέ, μην ασχολείσαι κιόλας. Περάσω καλά, αγόρε φίλε. Μια ζωή έχω. Τι κάθομαι εγώ να σκοτώνομαι και να χαλιέμαι με τον άλλον? Δεν του δίνω καν σημασία. Ούτε φράγκο του δίνω. Δεν θέλει φράγκο. Δεν θε να πάρει το εκατομμύριο, να πάρει ένα καινούριο πόλο. Τι να πάρω? Ένα καινούριο πόλο. Καλά, πέρα εκατομμύριο πόλο θα έπαιρνε. Α, δεν ξέρω. Τι θα έπαιρνε? Ένα γκολφ. Ερέ. Ένα πενιντάρικο. Τα airline αυτά, τα δυνατά. Έχω 15 χρόνια μέχρι να πεθάνω. Ναι, ναι, μ' αρέσει. Ναι, μ' αρέσει. Λοιπόν, τα μηνύματά σας βεβαίως και στο Facebook και στο Instagram. Εκεί που έχουμε κάνει το ποστάρισμα στο Κωστής κάτω Παύλα Ραπτό. Τι κάναμε? Και Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός. Σήμερα έχουμε βάλει εμένα και σένα σε περίεργο mood και τον Κουκουλόργιο να έχει ντυθεί πατριάρχης. Φτάνει ρε με αυτό. Φτάνει. Ευλογίζω. Τι φτάνει τώρα, πάμε για. Θα σε ευλογήσω σαν πάω. Δες εδώ, δες ο Κουκουλόγιοργα, πατριαρχής ντυμένος. Το θες, ε. Λοιπόν, και με την κούπα στο χέρι. Πάμε λίγο τώρα, Ντίνο μου, μια που πιάσαμε λίγο τα της αναμέτρησης μας σε ΠΑΟΚ. Και το λέω γιατί αύριο έχουμε άλλο μας να σχολιάσουμε. Ποιο? Λευκή μου Μακεδονικός. Έβγαλε ανακοίνωση Λευκή. Όλο το νησί στο πόδι, ναι. Όλο το νησί. Πάτω λίγο αυτό τραγουδάκι. Ο διαιτητής είναι. Όλο το νησί. Τι είναι ο διαιτητής? Αρχίζει κλαίει το αφεντικό από τώρα. Γιατί? Θα με κάψει ο διαιτητής, λέει. Τι ξέρει. Κάτι ξέρει. Παίρνουμε μόνο νίκη. Χθες πήγες εσύ εκεί στην ψηφοφορία, εντάξει. Βέβαια, ψήφισε εκεί, είμαι μέλος του Μακεδονικού εγώ. Και κόκκινος. Ο κόκκινος πρώτος. Εντάξει, να μην πάει αυτό. Σταμάτα, ρε, αφού και εσύ πήγες, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε, εγώ πάω γιατί γουστάρω. Ναι. Ο κόκκινος από φόβο πάει. Α, πάει από φόβο. Έλα, ρε, αφού και οι δύο εκεί ήσασταν. Λοιπόν, έχουμε Λευκή Μακεδονικός αύριο, ματσάρα. Μεσοπαλία, Μεσοπαλία, αφού θα κερδίσει ο Κοζάνη, ανεβαίνει ο Κοζάνη. Δεν ανεβαίνει. Να πούμε λίγο τι γίνεται. Να σου πω τι γίνεται. Ξέρω τι γίνεται. Δεν θα ανέβει κανένα από του δύο. Θα παίξουν μπαράζ και θα χάσουν. Δεν παίζουν μπαράζ αμέσως μετά, ένας με έναν. Γίνεται πρωτάθλημα σε 7 ομάδες. Και από αυτές τις 7, οι 4 ανεβαίνουν και οι 3 ανεβαίνουν. Θα παίξουν και από όσο γνωρίζω, τα 3 του Μακεδονικού είναι εντός και τα άλλα 4 θα ανεβαίνουν. Δηλαδή έχει Παναχαϊκή, ο Αγροτικός Αστέρας, ο Χαραβιακός, η Λιούπολη, δεν ξέρω. Είναι 7 ομάδες. Και αυτές θα παίξουν πρωτάθλημα. Και από τις 7 οι 4 θα ανέβουν και οι 3 δεν θα ανέβουν. Εγώ λέω να μας δώσει 4-5 διαφημίσεις ακόμα ο πρόεδρος του Αγροτικού Αστέρα. Παπαβραμίδης. Να τον αφήσουμε με να τα πουλιά, εγώ τον ακούω, βγαίνει τον αφήσουμε να ανέβει. Ωραίος τύπος. Να μας δώσει εδώ τις διαφημίσεις, τι να ανεβούμε εμείς, εντάξει τώρα. Έλα, 5 φυλάδου τώρα. Έλα, μωρέ, το 40 εντάξει. Και τέτοια. Κατάλαβες τι θέλω να σε πω. Δεν πρόλαβα, λέει, λεπτομέρειες, λέει, για τον επαναληπτικό. Παιδιά, μηνύματα στέλνετε. Κάνει ρε φίλε τώρα, τι θα γίνει τώρα, ξανά. Μισό. Τι ιδιαίτερα θα κάνουμε τώρα. Α-μη-2, κενό πάω, κενό όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54-344. Συντριάκι ρε φίλε, μαγικά χαρτιά θα κάνουμε. Αν δεν ακούσουν άλλοι, δεν το ξαναπούμε. Όχι, τώρα τελευταία φορά το είπαμε. Λοιπόν, άρα έχουμε αύριο και Λευκή Μακεδονικός στο νησί. Θα βάλει πούλμαν το αφεντικό να πάει ο κόσμος. Τι να πάει τώρα. Ήστα, άμα βάλει πούλμα δωρεάν. Μεσοβδόμαδα. Άμα βάλει την πούλμα δωρεάν, με σαντουίτς. Ναι. Με σαντουίτς και. Άμα δώσει σαραγλάκια, θα πάει και ο 40. Άμα δώσει και σαραγλάκια. Άμα το πούλμα έχει μέσα σαντουίτς, έχει στάση για καφέ. Εδώ το 83 που παίζανε μπαράζ με τον. Πώς το λένε, με τον Πανιόνιο, δεν είχαν κόσμο να μαζέψουν και βάλε ο Βουλινός. Έδωσε τη θύρα 4 και πήγε ο κλαδάς εκεί. Έκανε ανάκατα. Εγώ ήμουν από την απέναντι μεριά αντίπαλος. Βρέθηκα σε κερκίδα, ρε φίλε. Άλλη έχεις βρεθεί αντίπαλος με τον κλαδά. Εγώ με τον Πανιόνι και αυτός με τον Μακεδονικό. Ας τον κλαδά. Ο κλαδάς με τον Μακεδονικό καταλαβαίνω. Ήταν ο Βουλός εδώ, τους μάζεψε τα τσακαλάκια, τους λέει πάμε να κάνουμε μια μπούκα. Ναι. Να έχω λίγο δε. Ναι. Εσύ πώς βρέθηκες με τον Πανιόνι? Ήμουν με τον Πανιόνι. Μα πώς βρέθηκες τραγών με τον Πανιόνι? Με τον Μακεδονικό, ρε φίλε. Α, και πήγε συνάντηση στους Πάνθηρες και λέτε, παιδιά, εγώ μαζί σα γιατί γουστάρω του άλλου. 15 χρόνια με το πούλμα κατέβηκα. Δηλαδή, δουλειά δεν είχε ο διάλογο. Άλλο δεν μπορώ να το πω, Ναι, ρε φίλε. Σηκώθηκε και έφυγε γιατί δεν γούσε τον Μακεδονικό να πάει με του Πανιόνιους από κάτω για να βρεθούν στον Βόλο. Και με κλαδά απέναντι. Δεν γίνονται αυτά. 15 χρόνια κλαδά, 15 εγώ. Τότε βρεθήκαμε σε κερκίδα αντίπαλοι. Δεν γίνονται. Πώ δεν με είδε, γίναμε. Με τα δάχτυλα. Με τα δάχτυλα του βαμπύρ εδώ με τα δάχτυλα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω πραγματικά κάποιου μη του χαρακτηρίζει αυτοί. Όσοι έχουν αντίθετη άποψη. Αφού όταν βλέπω το φανάρο στον δρόμο, στρίβω και δεν ντρέπομαι. Γιατί? Το έχω ρίξει βρυσίδι. Φανάρα? Wow, καλά.
Λίγο ντροπή, λίγο τσίπα. Τι του έχω ρίξει του καημένου του φανάρα. Κράζει ο Κώστας, χαρακτηρίζει κάποιους ορισμένους, λέει. Τι είπε? Καλά, υπάρχουν κάποιοι ακόμα, τέλος πάντων, τους χαρακτηρίζει που κάνουν, εξεφωνίζουν τον προπονητή μας. Μια ομάδα. Ποια ομάδα είναι ο φίλος? ΠΑΟΚ. Ποιος ξεφωνίζει τον προπονητή τους? Δεν ξέρω που το είδε. Λέει, ξεφωνίζει έναν προπονητή, λέει, που σε χρονιά COVID έχει φτάσει στην ομάδα σε 8 με Τετάρτη Κυριακή, με τραυματισμούς, με κρούσματα. Ναι, 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 τον κόσμο να εκφράζεται. Διεκδικεί κύπελο, διεκδικεί. Ναι. Το πρωτάθλημα δεν το διεκδικεί. Είναι στην Ευρώπη, ναι, και ναι. Ποιος άλλος, λέει, θα πήγαινε, λέει, τον ΠΑΟΚ έτσι? Κανένας. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Κανένας άλλος. Με τέτοιο υλικό που έχει, με τέτοιο υλικό. Με τέτοιες συνθήκες, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρχαν φάσεις του πρωταθλήματος που δεν είχε παίχτες στον πάγκο. Τον Ιανουάριο του κάνανε μάπα μεταγραφές. Ναι, ναι, κανένας. Του φέρανε το Σάστρε και το Μάστρε εκεί πέρα και, τον Σουάρες εκεί. Τα παλτά, να πούμε, του φέρανε. Κουλ, κράτα λίγο ένα σενάριο, λέει. Εγώ ποιο? Βλέπω τουλάχιστον για ένα μήχρο Λίρατζι αριστερά και Βιερίνια δεξιά με Ζίφκοβιτς. Άστα ρε φίλε, δεν την πειράζει την ομάδα. Λέει τώρα. Τι λέει. Λέει να βάλει το Βιερίνια στα δεξιά που ο Ζίφκοβιτς σίγουρα γυρίζει, ναι, και να βάλει το Λίρατζι αριστερά, ναι, με ανάποδο πόδι βέβαια, ώστε να βάλει όποιον θέλει από εκεί. Μάλιστα. Ακόμα και τον Μπίσεσβαρ. Δεν ξέρω αυτά τα έργα. Δεν νομίζω να κάνει τόσες πολλές αλλαγές. Το μόνο που μπορεί να κάνει για μένα. Να τον πλακώσει κανένα στο Λίρατζι με το άλλο πόδι από την απέξω. Ναι, αυτό λέω. Και εκεί είναι ο Χαρίτ. Ο Χαρίτ είναι πάρα πολύ καλό. Να τον κάνει κόσκινο. Άστα ρε φίλε τα έργα τώρα. Αυτή είναι η ομάδα σου και η άλλη είναι αυτή η ομάδα. Μπορεί να κάνει να την πειράξει στα μπακ, να βάλει τα μπακ στα εξτρέμ να κόβει. Αυτό που έκανε η Γάνδη και ηρέμησε η ομάδα. Τι να κάνει. Τέλορ μπροστά. Πιο γρήγορα τα χάφσου δεν τα κάνει. Σέντερφορ είναι αυτό που είναι. Εντάξει, στόπερ καλή είναι. Ο τερματοφύλακα καλά. Το παλέψει. Τι να κάνουμε. Όχι, όχι, μια χαρά. Έχει σε μια ταχύτητα πίσω. Σε ταχύτητα, σε έκρηξη, σε μέτρα. Σε όλα σε τέχνη, πίσω, είσαι πίσω. Ένα, τι να κάνουμε. Αλλά εκεί θα πρέπει να βγάλει ψυχή, να βγάλει ζαμπουκά, να βγάλει αυταπάτη. Θα βγάλει. Να βγάλει φιλότιμο, να βγάλει άλλα. Θα βγάλει φράση, θα βγάλει. Δεν ξέρω τι θα βγάλει. Κάρτε, θα βγάλει. Δεν ξέρω τι θα βγάλει. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με το αεροπλάνα, με τα αεροπλάνα. Είναι ένα θέμα που αποσχολεί 3.500 κόσμου. Θα ευνοηθείτε πάλι. Θα βγει ο Μητσοτάκης που τον βρίζετε. Θα, θα του πούμε και ευχαριστώ. Βέβαια. Που θα κάνουμε το αυτονόητο. Βέβαια. Έλα ρε φίλε τώρα. Γιατί εγώ αν ήμουν, Μητσοτάκης. Εσύ αν είσαι Μητσοτάκης. Εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης, ναι, θα του άφηνα άλλη μια μέρα και την Πέμπτη θα έλεγα παράνομη απεργία την 3.500 Πέμπτη. 3.500 χάνει. Τι θα κάνει, λέει. 3.500. Άμα φάει τέτοια ταλαιπώρια, ναι, ο άλλο έχει κάνει. Γιατί αεροπλάνα, αυτοί που θα πάνε 3.500 μάο-μάο ψηφίστηκαν στη Νέα Δημοκρατία, να πούμε. Η μισή, εγώ σου λέω. Η μισή, ρε. Έτσι, αφού ο άλλο δεν έχει αντίπαλο. Όλη η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει. Ναι. Μόνο σου παίζει. Αν πάει καραγιό να διορίσει πουθενά, τρέχοντα θα πάει, πες το να. Ποιος? Ποιο ΠΑΟΚ θα θυμηθεί εκεί την ώρα που θα ψηφίσει. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αν έχει κανένα ρουσφέτη να κάνει, να σου πω εγώ εσένα τι θα κάνει. Ο ΠΑΟΚ ο Μάγκα, να πούμε ο Νταΐ. Καλά, όλοι κοιτάζουν την πάρτι του. Λοιπόν, δεν έχει κανένα πρόβλημα, ναι, ο Μητσοτάκης, εγώ αν ήμουνα, ναι, θα έλεγα το εξή. Έχει φαγωθεί να γίνει η απεργία, δεν θες να φύγει. Ναι, να γίνει η απεργία Τετάρτη. Για να φύγει την Παρασκευή. Την Πέμπτη. Παιδιά, γι' αυτό θέλω να φύγει αυτό την Παρασκευή, επειδή εγώ θα λείπω. Σου λέει, άμα γίνει απεργία, δεν θα φύγει αυτό και δεν μπορώ να φύγω από Παρασκευή. Στο πας, στο διάλειμμα. Και εγώ λέω να κάνουμε μετά Παρασκευή. Μην κατεβαίνει, γιατί έχουμε θέμα με τα διόδια. Τι? Θα φτάσει μετά από 7 ώρες. Δηλαδή, θα πας από την παλιά οδό. Γιατί, θα πας. Έχουν κάνουν κάτι, φτιάχνουν εκεί ο Ζαΐζε, τον άκουσε που ήρθε και έβριζε. Τι, τα διόδια. Ναι, τα έχουν κλείσει όλα, πας από την παλιά εθνική οδό. Φτιάχνουν πάλι πράγματα. Θα τελειωθεί τώρα εγώ. Κοπρίτες. Εκτός θα πάρει το αεροπλάνο. Ποιο θα πάρει? Άρα άσο, καλά είσαι εδώ. Μπήκα να πουλήσει την τουρμπίνα. Άσε, λοιπόν. Τι γίνεται τώρα, παιδιά, για να μην το κουράζω, για, ναι, να μην το κουράζω, ναι, θα μάθουμε 100%, ναι, τι γίνεται με αυτή την απεργία της ΕΕΚΕ, δηλαδή της Ένωσης Ελεκτών εν αέρα κυκλοφορίας, σήμερα το απόγευμα, οριστικά. Ζόρι έχετε. Πώς δεν έχουμε ζόρι, φίλε. Και τον άλλο γελάει που ζοριζόμαστε, ρε φίλε. Άκου να δεις. Δηλαδή ο άλλος έχει κλείσει αεροπορικά. Έχει κλείσει άδειες από τη δουλειά του. Έχει κλείσει ξενοδοχεία. Έχει κανονίσει πράγματα. Η ζωή είναι απρόβλητη, τι πειράζει. Εντάξει, ωραία. Τι απρόβλητη είναι η ζωή, πώς δεν πειράζει. Έχουμε κανονίσει κάποια πράγματα, δεν είπαμε. Για το πανηγύρι πρώτη, δεν πειράζει, καθίστε εδώ. Να μην γίνει το μάτς. Και από αυτά την τεσσάρα μα, μα δεν μπορεί να πετάξει και ομάδα. Ποια ομάδα θα πετάξει? Ο ΠΑΟΚ. Να πάμε το πούλμα. Τετάρτη κι αυτό είναι. Με το πούλμα. Πούλμα δεν προλαβαίνει τώρα, μα ξεκινήσει. Δεν πάει. Ναι, τι είναι με το πούλμα, τι είναι. Αθήνα, Θεσσαλονίκη είναι. Δεν μπορεί να φέρει αεροπλάνο. Ούτε τσάρτερ. Αυτοί ελέγχουν τα πάντα, δεν μπορεί να πετάξει τίποτα. Ούτε πουλί, ούτε κουκουλόγιονα δεν μπορεί να πετάξει. Να δω πόσο. Πετάμε, να δω πόσο μάγκε είναι αυτή τη στιγμή. Να δω πόσο μάγκε είναι οι συνδικαλιστέ. Εγώ πιστεύω, είναι, τι θα, βάζω το ευρώ μου, ναι, ότι θα πετάξουμε κανονικά. Ναι, για δεν ποιο λόγο γίνει το λες αυτό? Βάζω το ευρώ μου, γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα και αποζημιώσεις θα πρέπει να δώσουν μετά. Τι αποζημιώσεις θα δώσεις? Πώς, για ποιο λόγο? Οι αεροπορικές, για την ταλαιπωρία. Για ποια ταλαιπωρία? Γιατί ποια ταλαιπωρία? Γιατί χάνουμε εμείς κάτι συγκεκριμένο. Παιδιά, δεν είναι. Το αναπόσπαστο το κομμάτι του δικαιώματος που να έχει κάποιος. Δικαίωμα στην απεργία δεν υπάρχει. Δημοκρατία έχουμε. Λοιπόν, αυτά κατακτήθηκαν με υδρότα και αίμα, Κουλιανέ.
Όχι επειδή θέλετε να πετάξετε 3.500 ορκ, πρέπει να σηκώσουμε τα αεροπλάνα. Α, και εφόσον η συμμετοχή των ελεκτών εν αέρω κυκλοφορία στην απεργία κρυθεί παράνομη σήμερα το απόγευμα ή καταχρηστική από το δικαστήριο. Ναι. Δεν θα γίνει. Σαν πολίτες, τι θέλετε. Και θα γίνουν κανονικά οι πτήσεις. Τότε να πούμε όλες οι απεργίες να κρυθούν καταχρηστικές. Την απόβαση θα την κρίνουμε σήμερα το απόγευμα. Αυτό είναι χούντα. Έλα μωρέ. Αυτό τώρα, είναι αλητία. Τώρα. Αυτό είναι κατάχρηση δημοκρατίας. Έλα μωρέ τώρα. Αυτό είναι κατάχρηση. Ας κάνουν μια μέρα που δεν έχει κίνηση. Τώρα όχι. Θα κάνουν όπως πρέπει. Και το δικαίωμά τους στην απεργία είναι σοβαρότατο να πούμε. Σοβαρό, ε. Εσείς τόσα χρόνια μας λέτε το δικαίωμα της απεργίας δεν είναι αργία να πέφτει την πρωτομαγιά. Θέλετε με τις κόκκινες σημαίες παλιοκουμούνες να γυρνάτε γύρω-γύρω και θες να πάνε. Σαν κατοσούρα, ε. Θες να γυρνάτε. Από τη μια που σου λέει να γελάς απ' έξω. Όπως βολεύει τους πισινούς σας. Δηλαδή τώρα την Τρίτη. Αυτό το απόγευμα. Αριστερή δεν είναι όλοι παοξίδες. Όχι, δεν είναι. Τι είναι. Καλά, όποτε θες σου κάνεις Νέα Δημοκρατία, όπου θέλει. Όπως θέλει. Σιριζόμουτρα δεν είναι όλοι. Εγώ λέω είναι και Νέα Δημοκρατία. Τι λένε οι ΣΥΡΙΖΑ. Πασόκ δεν μας λέει. Πασόκ τι λέει. Το αναπόψα το κομμάτι του δικαιώματος της απεργίας και απ' την άλλη θέλω να πετάξει. Κάνει καταχρηστική απεργία. Εκεί παράνομη απεργία. Ναι, θεμάσαι. Σοφάει για να κατοσούρα. Θέλει να ακούσει τα πόδια. Μια το δικαίωμα τη απεργία είναι ιερό. Και απ' την άλλη να πετάξουν τα αεροπλάνα. Το ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ. Ποιο θα παίξει την Πέμπτη στόπερ δίπλα στον Νίκασον. Δύο είναι οι επιλογές. Ο Μιχάη. Και ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο. Ναι, υπάρχει και ο Κρέσπο. Ο οποίο βέβαια δεν έπαιξε προχθές. Τον άφησε εκτός αποστολής. Εάν είναι έτοιμος, μπορεί να βάλει και τον Κρέσπο. Μάρε, μας κουράσατε με αυτό το Κρέσπο. Μπορεί να είναι. Ποτό Γιάννη δεν μπορεί, ποτό πισινό. Αφού είχε θλάσει, ναι, είπατε θλάσει. Θλάσει. Και εγώ έχω ένα τράβηγμα εδώ πίσω. Τι να κάνω. Αφού κάνει απότομε κινήσει. Κάνει box εκεί που κάθεσα καλά, κάνει box, παιδιά. Μιλάμε τώρα για τρέλα, μιλάμε για παράνοια. Κλαίμε με τον Βαραγιάννη εδώ πέρα. Μιλάμε για παράνοια. Χαιρετίζω την φοιτητομάνα, έτσι μας μεγάλωσε εκεί την Ουψάλα, στη Σουηδία. Δε εδώ χιονάκι στην Σουηδία. Αυτά είναι. Δες εδώ τόστρωσε. Εδώ αυτά μέρες, τα πανεπιστήμια τα έχουμε φάει με το κουτάλι εμείς. Θα κάνουν sold out τα ψυχοφάρμακα άμα πάμε στη Σουηδία. Αυτό το σκηνικό. Και να σε κάνω ένα ερώτημα εφόσον λες εσύ ότι τώρα είναι να περάσουν, να κάνουν ράνο. Άμα θέλω να κάνω απεργία για να περάσω τα αιτήματά τους, θα την κάνω τώρα την απεργία. Ξέρεις πότε θα την κάνω. Όχι. Εσύ δεν λες. Το κάνω τον Ιούλιο. Γιατί? Που είναι φούλου στι μετακινήσει, μεταφορέ. Όπου το γουστάλω θα κάνω απεργία. Θα σε ρωτήσω πότε θα κάνω απεργία. Τώρα που θα πάει, φύγουν οι παοξίδε, δηλαδή. Κομμουνισταράδε. Δηλαδή θα αναπόσπαστε το κομμάτι του δικαιώματο. Θα κάνουμε απερδημοκρατία. Ποιο κάνει τώρα, Παπαζαφυρίου, κάνει τώρα. Κατακτήθηκαν με υδρότα και αίμα τα δικαιώματα τη απεργία και τα πετάξουμε από πάνω. Μην ξαναπεί τότε γιατί κλείνουν του δρόμου οι αγρότε. Θα γίνει χαμό. Θα του κλείσει. Εσύ του κράζει. Μη σ' ακούσω ξανά να μου πεις γιατί κλείνουν τους δρόμους οι αγρότες. Γελάς τώρα, ε! Γελάει, παιδιά, θέλω κάμερα τώρα. Μη σε ξανακούσω να μου πεις γιατί οι αγρότες κλείνουν τους δρόμους. Απ' τη μια οι κουμούνες το δικαίωμα της απεργίας και οι κουμούνες θέλουν να πετάξουν τώρα. Καζαμπάκα! Ναι. Να το θυμάσαι. Μητσοτάκι κάνει την απεργία. Γιατί παράνομη. Ακούω. Όταν είναι οι αγρότες, τι θέλετε και κλείνει τους δρόμους και μας ταλαιπωρείτε. Μητσοτάκι. Και αυτοί έχουν τώρα αναφέρουν το δικαίωμα να τους κλείσουν τους δρόμους. Έχει τα δικαιώματά τους. Μητσοτάκι κάνει την τώρα αυτός επειδή δεν πετάει και θέλει να τσιγκλήσει, μας έχει γυρίσει τα μυαλά δηλαδή. Κατάλαβε τι γίνεται τώρα. Τα δικαιώματα της απεργίας από τη μια, ο ΠΑΟΚ από την άλλη. Άντε, βάλτε το στο ζύγι. Αν θέλουν να περάσουν τα αιτήματά σου, το κάνουν full season. Από μέσα πιο πολύ. Δεξιόμουτρα, φασίστες τώρα. Δεξιόμουτρα τώρα, γίναμε φασίστες. Φασίστες ενάντια στην απεργία. Φασισταριά να πούμε. Τι άλλο θα ακούσουμε. Μην τυχόν ξανακούσω να βρίζεις και να κράζεις τους αγρότες που έρχονται και ζητούν οι άνθρωποι τα δικαιώματά τους. Και μην μου λες για το Πασόκ που φάγανε, γιατί αυτή είναι η γη των μπαμπάδων. Ναι. Έτσι, μην μου το πετάξει. Τα φάγανε οι μπαμπάδες τους στα μπουζούνια. Δεν φταίνε η γη. Α, δεν φταίνε η γη. Καλημερίζουμε τη Δράμα. Καλό ταξίδι σε όλα τα λάνια. Τι αλάνια. Που βγήκαν και θα βγουν στον δρόμο για το όνειρο. Ποιο όνειρο. Καλημέρα, διπλό και σήμερα για την άλωση της Γαλλίας. Δύο και σήμερα λέει. Γιατί εδώ το πιστεύουν όλοι. Καλημέρα, κύριε Κουλιανέ. Από τη Δράμα είναι αυτή που το λένε. Ναι, από όλα τα μέρη. Τι καπνίζουν το πρωί στη Δράμα, ξέρεις. Ό,τι θέλουν καπνίζουν. Από την Καλύφη το έχει. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Κώστας από Αλεξάνδρεια Μαθίας. Ολυμπιακός λέει. Ναι, Νικόλα ναι. Και Κωστή. Ναι. Θέλω να σας πω κάτι. Από το Γιδά. Ναι. Από ωραίο μέρος είναι πέστα. Εντάξει. Πάνω στα παιδιά φιλάδου του ΠΑΟΚ που θα ταξιδέψει η Μασσαλία με λεωφορεία. Μετά την πόλη της Σαβόνα, στο 321ο τούνελ της Εθνικής Οδού Σπέτσια Τζένοα, οι Ιταλοί εδώ και δύο μέρες όλα τα λεωφορεία φορτηγά επαγγελματικά και γιοταχή πάνε όλα μέσα της πόλης του Κούνεο και βγαίνουν στην πόλη της Ιμπέρια 12 χιλιόμετρα πριν τα Ιταλογαλλικά σύνορα στην Βεντμιλία. Τι μας νοιάζει. Όσοι πάνε με πούλμα θα έχουν θέμα. Αυτό λέει. Μεγάλη προσοχή, Νικόλα, γιατί απλούστατα οι Ιταλοί δεν έχουν πει τίποτα, γι' αυτό και οδηγοί των λεωφορείων όταν δούνε τούνελ 329 και θα βγουν απευθείας ξανά στο δρόμο για το Πριγκιπάτο του Μονακό και μετέπειτα για Τουλόν και Μασσαλία. Καλό ταξίδι στα παιδιά του ΠΑΟΚ. Ενημερώνουμε λοιπόν όσοι πάνε με πουλμαδό από Ιταλία. Πρέπει να τώρα από το ραδιόφωνο το χάρτη. Τι δουλειά μας, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Θα κάνω εγώ το GPS στον ΠΑΟΚ τώρα.
Θες και GPS, ε. Κάνω το GPS τον παοξί τώρα. Κοίτα να δεις. Τον άνθρωπο. Κύριε Κουλιανέ και κύριε Λαπτόπουλε. Ναι, κύριε. Όταν έκανε ρόμπο τον Αβραμίδη, γιατί τόσα χρόνια στην τηλεόραση ο Καρτζαφέρη είναι άλλος χαρακτήρας σχέση με το ράδιο. Θα σου πω. Όσοι είδαν τον αγώνα του Ολυμπιακού, φυσικά είδαν ότι η διαμαρτυρία ήταν για τους 23 λεπτά. Και στο τέλος μην λέτε ότι δημιουργεί εντυπώσεις. Όσο για τον Πατριάρχη. Ωρε βλέπεις κύριε Λέιζον. Άκουρε, άκουρε φίλε, άκουρε φίλε. Εμένα όταν με κρατάνε, με κρατάνε. Ναι. Ναι, δεν μπορώ να φύγω. Ναι. Πες που θες να καταλήξω όμως. Θέλω να καταλήξω ότι στην τηλεόραση με κρατάνε με αλυσίδες. Ναι. Δεν μπορεί να αφαιθεί δηλαδή. Αυτό λέει αυτό για ευνόητους λόγους. Αυτό που βλέπεις είναι το 20%, ακριβώς, 25%. Ακριβώς. Ο ραδιόφωνο είναι σπιταριστός, με μπαντιλίκια δηλαδή, μπαίνει, με μπαντιλίκια βγαίνει. Νιώθω ότι θέλω να βγω μπροστά από το γυαλί, να μπω εκεί μέσα. Να εντάξει, ναι. Ναι. Τώρα όσο για τον Πατριάρχη Κωνσταντίνε μου, από την Πρέσια ζεις αυτή την περίοδο τα πατριαρχικά χρόνια. Όταν τελειώσουνε, τότε θα κάνουμε τη σούμα στις κούπες. Έτσι, λίγα λόγια για τον μόνιμο κυπελούχο Ελλάδος και στο βόλεϊ. Έτσι και δε τι γίνεται τα τελευταία 5 χρόνια. Όταν θα τελειώσουν τα χρόνια του Πατριάρχη, τότε να κάνουμε σούμα τις κούπες. Κάτσε τώρα και βλέπε πως θα σηκώνω τα κύπελα. Μην με τρελαίνεις. Έχω έρθει και κάτω εκεί στη λαχαναγορά του Ρέντι και σου έχω πάρει για πλάκα τους τίτλους. Και τα σπάγατε, με καρέκλες πετούσατε. Άστα τώρα, επειδή δεν θέλω να τα πω, νομίζεις. Λοιπόν, πάντως, καλημεράρες σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε, ραπ και κουλ. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 10. Μην παρεξηγέστε, ρε. Αριστερή. Άμα αφού είσαι υπέρ της απεργίας, λέει, βάλ το Κόρδοβα να μας πετάξεις μέχρι τη Σόφια να πάρουμε από εκεί αεροπλάνα. Να σε πω κάτι. Άιντε. Δεν μπορεί να μου το παίζεις εσύ αριστερός. Άιντε. Δεν μπορεί να μου το παίζεις εσύ αριστερός. Ναι. Ενάντια στη Νέα Δημοκρατία και να είσαι υπέρ της. Πώς τη λένε, θα βάλεις το Κόρδοβα και θα μας πας στη Σόφια. Να πετάξουμε από εκεί, ρε, αφού είσαι υπέρ της απεργίας. Δεν μπορείτε να μου είστε αριστεροί από τη μια και να μου λέτε παράνομη απεργία. Πάμε σε άλλα θέματα. Συγκρούεται να πούμε το είναι σας με τον εαυτό σας να πούμε. Υπάρχει και αυτή σίγουρη. Δεν έχετε τρελαθεί να σας πάω σε κοινωνιολόγο. Εσωτερική σίγουρη δεν έχεις. Να θέλει άλλο το μυαλό και άλλο η καρδιά. Όχι, ό,τι θέλει το μυαλό, δεν είναι το σώμα. Δεν είναι έτσι. Πολλές φορές η καρδούλα θέλει άλλο, αλλά το μυαλό αναγκαστικά πάει αλλού. Τώρα το προβλημάτισα τώρα. Γίναμε τώρα φιλελεύθεροι. Φιλελέ. Τι φιλελέδες γίνατε, ρε παοξίδες. Καλημέρα, κουλ. Θα πιούμε μπυρόνια Μασαλία. Κερνάω ένα κουβά. Γεια σου, Ηρακλή. Να δούμε πώς θα πετύχω και πώς θα πάμε. Βλέπω στην καντίνα του χορηγού μας να πείτε. Ναι. Πάντως έχω τρομερό ποστάρισμα για να δείτε. Για να δείτε, ναι, θα έρθω κι εγώ. Ναι. Έχω τρομερό ποστάρισμα για να δείτε πώς θα πάει ο Ήλωτας Κουλ. Μεγαλύτερο. Σταμάτα, ρε, εσύ. Ναι. Κλαίω με το ποστάρισμα. Μπείτε stories, Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός, να δείτε πώς θα πάμε. Πετάει ο Γάιδαρος. Πετάει ο Γάιδαρος. Έτσι. Λοιπόν, έτσι και γίνει αυτό το χουντικό. Να γίνει παράνομη απεργία. Η απεργία είναι γενική, είναι όμως έτσι. Δεν είναι μόνο για τους ελεκτές. Είναι ΑΓΕΣΕ και ΑΔΔΗ. Όλοι. Αυτό. Άρα μην το στοχοποιείς τώρα μόνο για μας. Είναι γενικότερη απεργία. Δικαίωμα στην απεργία. Ναι. Κατακτήθηκε με υδρότα αίμα. Μάγες. Μη σε ακούσω να κράζεις τους αγρότες, τους φίλους μου ξανά. Γιατί κλείνουν δρόμους. Τα φιλαράκια. Τι κλείνουνε. Εγώ με τους αγρότες. Καλά, αυτοί τα φάγανε. Τα φάγανε οι μπαμπάδες, στα μπαρμπούτια. Στα καγιέ και στα μπαρμπούτια. Και σαν κεράσει ποτάκι. Εντάξει. Άστους αυτούς εδώ, αυτοί είναι, πώς το λένε, οι υποπτοί είναι. Δηλαδή δάσκαλοι και διηγητές, οδηγοί, πώς θα γίνει να μην συμμετέχουν αυτοί. Δάσκαλοι. Ναι, και αυτοί όλοι. Δεν είναι οι μπελχανάδες αυτοί. Δεν είναι αυτοί, πού είναι αυτοί. Δάσκαλοι. Λοιπόν, πάμε λίγο γρηγοράδα. Θέλω ένα γρήγορο πέρασμα από Άρη Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Να γρήγορα δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε και τσαμπιολί μετά. Δεν κατάλαβα, η ομάδα της πόλης σας, γιατί γρήγορο πέρασμα. Γιατί τρέχουμε σε πέτα τον Άρη, ξεπέτα τον Άρη. Κοίταξε, ο Άρης δεν έχει τίποτα, περιμένει το μάτς της Κυριακής, γι' αυτό δεν είναι ξεπέτα. Εγώ περιμένω την πέμπτη μάτς της ιστορίας, ρε φίλε, πλάκα με κάνεις. Ιστορία, γιατί έχει ζει πολλές φορές ελληνικές ομάδες αυτά στους 8. Σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, όποια και αν είναι αυτή. Βέβαια. Πότε. Μία φορά η ΑΕΚ ακριβώς το 70 κάτι. Ναι. Μία Ολυμπιακός το έτσι. Ο Παναθηναϊκός βέβαια είναι πιο άνετος, έχει περάσει και στους τέσσερις. Καλά, έχουμε δημιουργήσει τώρα το τρίτο κοφερέσιο για να πάτε εσείς εκεί πέρα. Τρίτο κοφερέσιο, κάποιες ομάδες δεν πήγαν καν ομίλους. Βέβαια. Τι τρίτο κοφερέσιο, αφού αυτή είναι. Μάτς ιστορίας, το μάτς ιστορίας είναι με τον Ολυμπιακό το κύπελο. Ποιο κύπελο, ρε, κάθε χρόνο το φέρνω εδώ, πάω κάτω Αθήνα, το παίρνω και το φέρνω. Άμα αποκλειστείς, δεν θα χαλαστείς. Με τη Μαρσέη. Όχι, με τον Ολυμπιακό. Εσύ εδώ έχασα τον Παναθηναϊκό σε εμάς που ήταν σχετικά διάφορο και χαλάστηκα. Μάστερ. Ναι, χαλάστηκα. Φυσικά χαλάστηκα. Δεν θέλω να χάνω. Δεν θέλω να χάνω, ρε φίλε. Δεν θέλω να χάνω. Ναι, ποιο θέλει να χάνει. Ορίστε. Δεν θέλω να χάνω. Τι να κάνω. Ηρακλής που άλλο δεν θέλει να κάνει υπόθεση. Λοιπόν, μάλιστα. Τι έχουμε τώρα στον Άρη. Βλέπουμε να υπάρχει η πρώτη σχετική πίεση στον Μπούργκο για διαχείριση αποτελεσμάτων, τι, δύσκολη εβδομάδα. Πήρε τον πόντο. Έμεινε πέμπτο. Πριν από τα Γιάννενα ο Μπούργκο πήρε τον πόντο. Τι θέλει, τρολάρει τώρα. Κάνει και το τζάμι. Μη με κουνά στο τζάμι. Χτυπά.
Λοιπόν, Αριανέ, ναι. Αριανέ, ο Μπούργος εξασφάλισε το 0. Σου εξασφάλισε τις αντεπιθέσεις που δεν σου κάναν. Ούτε πάλι θα κάνω. Και σου βγάλε και φάση στο τελευταίο μισάωρο. Πήρε την κατοχή και είχε center for που είναι ανάπηρος. Τι να σε κάνει ο Μπούργος δηλαδή. Δηλαδή εσύ αποθεώνεις Μπούργος τώρα. 100%. Ας τους τους άμπαλους τα γκαλάκια τώρα. Έβαλε τρεις αμυντικούς να κρατάνε το παντελάκι. Δύο. Τι δύο, τρεις είχε. Μπαναλουάν, με τρεις ξεκίνησε. Δύο φορ είπεσαι. Ποερέα και το Μίγκε. Έλα, ρε, ποιος το Μίγκε είναι πίσω στα χαφ συνέχεια. Αυτόν έχω δει και στην Τούμπα. Τον έχει τύπησε εκεί μπροστά να βοηθάει σου πρεσάρι. Και άλλο βγαίνει από την περιοχή. Μόνο τον Περέα έχουν, του πετάνε την μπάλα μπροστά και του λένε τρέξε. Άμα προλάβει, πρόλαβε. Μόνο Περέα. Το Μίγκε δεν είχε. Το Μίγκε να είχαμε να λέμε. Το λάθο του ήταν δύο. Ότι έβγαλε το Σάσα αντί να βγάλει το Ματίγια. Ένα. Και το άλλο είναι και με λάθος... το Παντελάκι σέντερφορ. Δεν πέταξε δεύτερο σέντερφορ το Φαμπιάνο. Άντε. Τελειώσατε. Άντε τώρα και αυτός ο γουρουνομούρης να πούμε. Α, τώρα τον κράζει τώρα. Είδες που έκανε λάθος. Α, δεν το κονιορτοποιώ να πούμε. Από... Ναι, δεν είπαμε να τον κονιορτοποιήσουμε. Τι να κάνουν τα Γιάννενα στον χώρο. Ο μήνας του μέλητος τέλειωσε. Αυτό λέμε. Δεν και υπάρχουν πλέον... μήνες του μέλητος. Πόσο ξεκίνημα όλα μέλη γάλα. Όχι, στο ξεκίνημα είναι όλα μέλη γάλα. Να είναι και στη συνέχεια. Αχώ έτσι. Λοιπόν, Μήτρογλου βρέθηκε λύση. Τα βρήκαν χθες αργά το μεσημεράκι κάπου εκεί. Ήρθε, έσκασε η είδηση. Έπρεπε να είμαι εγώ. Δεν θα γίνουν δικαστήρια. Πάρε πτώσα η Μήτρογλου. Έπρεπε να ήμουν εγώ πρόεδρο. Αυτό τα έκανε για να πάρει τα λεφτά. Εντάξει, όλοι αυτό δεν το κάνουν. Όλοι δεν υπάρχει κάποιο. Θέλω μια 17 χρόνια. Στον μπαρ, α, 17 σου λέγα εγώ ότι θα τον έκανα το Μήτρογλου. Τέλος πάντων. Σου λέγα εγώ ότι σας έκανα Μήτρογλου. Είναι καλός άνθρωπος ο Καρυπίδης. Ένα αγκάθι για τον Άρη, βέβαια, που πόνεσε και πονάει ακόμα, ναι. Και θα πονάει γιατί προφανώς θα πάρει κάποια χρήματα. Δεν ξέρω αν θα πάρει 600 ή θα πάρει 400. Προφανώς, υποθέτω, βρήκαν ένα τρόπο διακανονισμού και πληρωμής. Ο Άρης, από ό,τι αντιλαμβάνω, φέτος δεν του έδωσε δραχμή. Ναι. Αυτό αντιλήφθηκα από όλα. Το Μήτρογλου. Καλά τον έκανε. Ναι. Ωραία. Πόσα ήταν το συμβόλαιο, 600. Θες ρε Μήτρογλου να πάρει τα μισά για να στα πληρώσω σταδιακά. Κάπως έτσι. Λέω εγώ τώρα, μπορεί να γίνει η ιστορία. Έτσι. Γιατί ρε Μήτρογλου δεν πήγε να τα πάρει όλα στο δικαστήριο, γιατί δεν πήγε. Τα βρήκανε, γιατί σου λέει. Γιατί δεν πήγε, θα πληρώνουμε, θα τρέχουμε, θα κάνουμε. Γιατί δεν πήγε, ρε Μήτρογλου, να στο δικαστήριο να τα πάρει όλα, ρε. Λοιπόν, ΑΕΚ, Άρης έρχεται το μάτς, είναι πολύ νωρίς να σχολιάσουμε πραγματάκια. Γιατί έχω Έλληνα ή ξένο. Δεν έχουμε ακόμα. Άμα είναι Έλληνας, αντίο ζωή ο Άρης. Ναι. Και βεβαίως αυτό που πρέπει να πούμε και να σταθούμε είναι τα μπράβο στην ΠΑΕ Άρης. Μπράβο γιατί. Που κάνει πραγματάκια διαρκώς για να τιμήσει τη μνήμη του Άλκη. Ναι. Εκτός από την κερκίδα που την ονόμασαν, τον γκράφιτι απέναντι. Θα ετοιμάσει και άλλα πράγματα. Η Παϊάρης θέλει να σταθεί, θέλει να μείνει. Είναι πολύ ωραία όσα έχει φτιάξει, έχει ετοιμάσει. Ήταν και οι γονείς του Άλκη προχθές από ό,τι έμαθα στο γήπεδο. Τα είπανε με τον Καρυπίδη. Υπήρχε συγκινησιακή φόρτιση. Θα φτιάξουν λοιπόν, και άλλα πράγματα. Πηγαίνετε τα παιδιά σας σε πολεμικές τέχνες. Αυτοάμυνας. Αυτοάμυνας. Ναι, ναι, βέβαια. Σημαντικό αυτό. Σημαντικό. Θα γραφτείτε στο αναγνωστάκου το Facebook και θα κάνετε σεμινάρια. Πώς αυτοάμυνα, αυτοάμυνα. Διαχείριση όταν βρίσκονται αλυταράδες που πάνε να σκοτώσουν. Αυτοάμυνα, απαραίτητο. Όχι, θα σωθείτε, να έχετε ίσες πιθανότητες, ίσως προς ίσως. Όχι, να σωθείτε κιόλας καμιά φορά. Όχι, άλλο λέω. Ναι. Μπορεί να σε προλάβει ο άλλος σε ένα καυγά. Αλλά να έχεις τη δυνατότητα να είσαι ανταγωνιστικός. Το να είσαι σαν άντρας ανταγωνιστικός σε όλα τα επίπεδα της ζωής σου είναι εγώ ανταγωνίζομαι με το χρονόμετρο. Δεν παγάσα τώρα, βλέπω εδώ πως θάρισμα. Απ' τη μία φωνάζεις πέρα της απεργίας και απ' την άλλη έχεις ανεβάσει εδώ βουλευτή Νέας Δημοκρατίας. Πόσο θες να με τρελάνεις ρε φίλε. Πάει, είναι φίλος μου ο Κολυδάκης. Παρετούμε, δεν μπορώ άλλο ρε φίλε. Γελάει κι άλλος απέναντι, πες πάλι ότι έχει δίκιο. Απ' τη μία κράζει την απεργία και απ' την άλλη έχει ανεβάσει βουλευτή Νέα Δημοκρατία. Κοίτα, μου είχε τραπέζι ο άνθρωπος. Εσύ, πόσα θες να με τρελάνεις ρε άνθρωπε. Έχω φίλους εδώ. Δηλαδή. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Θα τρελαθώ, καζαπάκα, μην γελάς, σε βλέπω το μηδία σου. Έχω φίλους, ρε φίλε. Στην Καβάλα. Ναι. Στην Καβάλα. Σε αυτούς θα πάρω τα πίσω, αυτά σε μένα. Στην Καβάλα. Στην Καβάλα, ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι εκπληκτικός. Ο Μακάριος, ναι. Εδώ είναι φίλος μου ο Κολυδάκης. Να μην έχω φίλους δηλαδή. Τι είμαι στην κοινωνία, τι είμαι, σαπρόφυτο είμαι εγώ δηλαδή. Δεν γίνονται αυτά. Δεν μπορώ να δω πέντε φίλους. Φωτογραφία, ρε φίλε. Ηθοποιούς, δεν έχω φίλους εγώ. Δηλαδή που έκανα δηλαδή παρέα και ήπια ένα κρασί και με τον φίλο μας. Σε αυτούς πέσουν κατά την απεργία. Και επίσης να πούμε ότι με το να διαφωνήσουμε για τη Νέα Δημοκρατία δεν σε κάνει αυτόματα ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Μπορεί να είσαι γενικότερα απογοητευμένος δεξιός. Όχι, δεν έχει τέτοια. Πώς δεν έχει τέτοια. Πώς δεν έχει τέτοια. Στην τάξη του λαού του ΠΑΟΚ, ναι? Η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει. Όχι, όχι, όχι. Νεοδημοκράτης ΠΑΟΞης είναι μπούφος. Όχι. Δεν υπάρχουν. Αν με πει, είμαι νεοδημοκράτη. Καταρχά, δεν υπάρχει για μένα ΠΑΟΞη είναι δημοκράτη. ΠΑΟΞη ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Όταν πα να ψηφίσει, είσαι ο Κωστή Δραπέζη. Όχι, όχι, όχι. Δεν βάζω τι δύο ταμπέλες όπω σε βολεύει εσένα. Ταμπέλες βάζετε. Όποιος ψηφίζει οπαδικά για μένα είναι φάουλ. Τέλος. Φάουλ. Φάουλ. Βγάλατε τόσε ανακοινώσει εναντίον τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα θέλετε τι να σε κάνει. Αυτό. Ο Μητσοτάκης την απεργία να πούμε παράνομη επειδή σε συμφέρει. Να πούμε. Εδώ κράζει τώρα αποθεώνει Νέα Δημοκρατία και κράζει Νέα Δημοκρατία αποθεώνει Νέα Δημοκρατία. Ταυτόχρονα το κάνει. Εντάξει, έχω φίλου.
έχουμε φίλους. Λοιπόν, γρήγορα φεύγω από Άρη. Άμα δεν πλακωνόμουν και με τον Πολάκη, μπορεί να ήμασταν φίλοι. Και Σιριζέη. Όχι, να είχα φίλο και εκεί. Ναι, 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 ναι. Γιατί ο Αρβεδελάς που είναι στο κόμμα του αντιπαθητικού. Δεν είναι φίλος μου. Φίλος μας. Τον άλλο τον αντιπαθητικό. Τον Αβδελά είναι φίλος. Εγώ τον Αβδελά δεν τον συμπαθώ. Ναι, αλλά δεν συμπαθώ το κόμμα του. Άλλο, εγώ συμπαθώ τον Αβδελά. Τέλος. Όχι το κόμμα του. Κατάλαβε, στο κόμμα του μόνο να κάνω κριτική. Συμπαθώ το πρόσωπο μόνο. Είναι φίλο μου. Είμαστε συνεντεύξει τύπου μαζί 10 χρόνια. Πα και εσύ, ζυγζάκ να πούμε. Λοιπόν, ΑΕΚ. Ικανοποιημένη από Κρυχόβια. Άσπρη ο Καλαφάτη. Τι να κάνει. Βάψε ρε κανένα μαλλί τον Γιουλέκα, δεν τον βλέπει. Γιουλέκα δεν παίζει. Ο Γιουλέκα έχει πάει σε συνεργείο αυτοκινήτων και βάφει το μαλλί. Ναι. Πώ το λένε, σε φανοποιείο έχει πάει. Α, για το... Βάψε λίγο μαλλί, ρε κανένα. Μη. Είναι και εσύ να πουλήσει το εαυτό του. Για το θέμα του Άλκη. Εσύ τα ξέρει αυτά. Για το θέμα του Άλκη έχει κάνει, ετοιμάζει ή φτιάχνει μεγάλο θέμα η Λεκύπη γαλλική. Η πυριακή πατραγή. Η Λεκύπ. Γαλλικά, αφού έχει κάνει γαλλικά, ρε φίλε. Λεκύπ, εφημερίδα. Μεγαλύτερη αθλητική εφημερίδα. Να το κάνω, ρε φίλε, το παιδί γυρίζει. Ναι, ρε παιδί μου, απλά δεν γυρίζει. Τελείωσε. Το κάνω. Οι γονείς τελείωσε. Αυτή η ταράδε μπήκαν φυλακή, μάθαμε. Είναι τώρα μέσα. Τώρα μπήκαν δεν ξέρω τι θα αποφάσει να μάθουμε μετά. Ναι. Λοιπόν, απλά το θέμα έχει απασχολήσει πλέον όλο τον πλανήτη. Είναι σημαντικό, έστω μια ηθική δικαίωση είναι αυτό, αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ΑΕΚ. Γούσταραν αντίδραση, γούσταραν μπαλίτσα. Τα βάζουμε τον εαυτό που δεν βγάλαν διπλό. Τι κάνανε, λέει. Είδαν Κρυχόβιακ να ανεβαίνει και να κάνει διαφορά και να λέει ορίστε, εμείς τέτοιους θέλουμε. Τι κάνανε, τι έκανε ο Κρυχόβιακ. Και είδανε και τον Στάνκοβιτς πίσω στο τέρμα. Εκεί στέκονται. Τι κάνανε ο Στάνκοβιτς, ωραίος. Ναι, είδαν ότι. Τι έκανε ο Κρυχόβιακ. Ήταν σαφώς βελτιωμένος σε σχέση με τον Κρυχόβιακ. Τι έκανε για τα 50.000 το μάτς που παίρνει. Καλά, εντάξει, ακόμα στο τέλος αυτά στα 50.000. Τι το παραπάνω έκανε από τον Σιμάνσκι. Τι το παραπάνω έκανε από τον. Πώς το λένε, τον χάφ του Ολυμπιακού. Πες τον να. Τον Καμαρά. Όχι, τον Καμαρά για κλωτσίες. Τον Εμβιλά, τι παραπάνω. Το πήρε το κέντρο, φίλε. Ποιος το πήρε το κέντρο. Το πήρε το 90 λεπτά, ποιος πήρε το κέντρο. 70 λεπτά η ΑΕΚ 20 Ολυμπιακός. Του το πήρε το κέντρο. Του το πήρε το κέντρο. Σου το μάτσο Ολυμπιακός, βρε ΑΕΚ και δεν το έπαιρνες. Πάντως υπάρχει ικανοποίηση γιατί λένε ότι με Κρυχόβια να τον κρατήσουμε. Με Τζούμπερ, με Λιβάη, με Στάνκοβιτς έχουμε 4-5 βασικού κορμού και ψάχνουμε την άμυνα να τη φτιάξουμε όλοι αυτού και από την αρχή. Τι να φτιάξετε, ρε ψοφίμια, θα μπείτε μέσα στην Αγία Σοφιά πάλι τρίτη δάστρα μου. Ολυμπιακός. Τι έκανε. Εντάξει, την ΑΕΚ δεν την πιστεύεις φέτος, ε. Τι να την πιστεύεις. Ευρώπη θα βγει. Βέβαια. Α, θα βγει. Θα πάρει 5 σφυρίγματα, θα βγει. Ποιον δεν πιστεύεις ότι θα βγει. Τον Άρη. Ο Άρης, λες. Δεν τον πιστεύω. Έχεις φαγωθεί με τον Άρη. Δύο κεφαλιές στο Θεό με τα Γιάννενα. Ναι. Άσε με τώρα. Λοιπόν. Όλοι έχουν ένα καλό σεντερφόρ. Εσύ έχεις τον Άκπο. Ναι. Και ο άλλος άμα μπει σου πετάει γκολ. Ο Τσόλακ, ναι. Καλά, ένα. Η ΑΕΚ έχει τον Αραούχο σε φόρμα. Όχι σε φόρμα, τον έχει δεφορμέ. Έχει καιρό να βάλει γκολ. Αλλά είναι παιχτάρο. Είναι και ναι. Ναι. Ο Ελαράμπι. Τον Αραούχο τον αποθεώνουν εδώ και καιρό, αλλά γκολ δεν έχει βάλει. Τι άλλοι είναι, ρε. Έχει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει χίλιους γιο. Ο Καρλίτο πέταξε 15 γκολ. Ιωαννίδη έχει, βάζει γκολ. Μακέτα τραυματίστηκε. Ο Ολυμπιακός έχει τον κορυφαίο όλο. Τι έχεις, ρε Άρη, τι έχεις. 8-0-0 έφερες με την κολοπετινίτσα φέτος. Πώς θα βγεις Ευρώπη. Και ποιος θα μείνει έξω. Διαπίστωσες έλλειψη ενέργειας από τον Άρη στο τελευταίο μάτς. Ότι δεν είχαν τις δυνάμεις που θα έπρεπε. Όχι πολύ. Όχι πολύ, έτσι. Όχι. Όχι. Εντάξει, οκ. Okay. Απλά δεν τους βγήκε το μάτς όπως όχι, θα θέλανε. Γιατί το τελευταίο μισάωρο πίεσε ο Άρης. Πέταξε έξω το στόπερ, έβαλε το χαφ, τον εξτρέμ, το έκανε 4-2-3-1. Mm-hmm. Πήρε την κατοχή που ήταν 50-50, την πήγε 70-30. Στο τελευταίο 20 λεπτό έκανε τις φάσεις του. Όχι, όχι, δεν ένιωσα κάτι. Και έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έρχεται πιο φορτσάτος από όλους στη μάχη της Ευρώπης. Όχι γιατί κέρδισε τον ΠΑΟΚ, αλλά γιατί αυτή ήταν η εικόνα του. Πήγε μισό στον Άρη, πήρε αποτέλεσμα. Την πρώτη αγωνιστική πάλι πήρε αποτέλεσμα. Έχει Αϊτόρ και Παλάσιος που πετάνε. Έχει σφυρίχτρα. Έχει σφυρίχτρα. Έχει Γιωβάνοβιτς που φαίνεται ότι την έχει δουλέψει καλά την ομάδα και ανεβαίνει σταδιακά. Έτσι. Έχει καλή ομάδα. Έχει, φυσικά έχει καλή ομάδα. Τα λέγαμε από το ξεκίνημα. Εγώ επέμενα εδώ πέρα το Παναθηναϊκό. Πέταξε το στόπερ, πέταξε το Χατζη Γιωβάνη δεύτερο φόρ. Του κάθεται και κέντα με τον τραυματισμό του Βηγιαφάνε και μπαίνει για μένα ο καλύτερο Αλεξανδρόπουλο. Του βγήκε σε καλύτερο. Του βγήκε. Βηγιαφάνε θλάσσι πρώτου βαθμού, σαν και σένα, σαν τη δικιά σου. Σταμάτα, δεν είναι στον κόσμο. Παιδιά, ξέχασα να σα πω. Εδώ ο Καντουρί, ο Καντουρί του Μετρόπολη έχει θλασούλα. Έτσι. Πα ζορίζεσαι, τρέχει, κάνει ράνει. Τσίπησε λίγο. Για δε λίγο βαραγιάνι. Αχαχαχ, δε λίγο εδώ πίσω, λέει τσίπησε λίγο. Φλασούλα πρώτη βαθμού έχει. Θα πάω να κάνω. Μου γίνεσαι καντουρί, μου γίνεσαι. Θα κάνω βάρη σήμερα, τι με νοιάζει. Θα κάνει βάρη, μην πα να τρέξω, μην ζωρίσει το τέτοιο. Άμα σε τσιμπάει λίγο από πίσω, φλασούλα έχει. Πρώτου βαθμού. Δεν τα λέει εδώ ο Καντουρί των Ερτζιανών. Λοιπόν, άρα βλέπει τη μάγια εκεί του κυνηγητού Πανάθα, έτσι. Πανάθα βλέπω φουλ. Και εγώ. Και οι άλλοι λόγω σφυρίγματων και τέτοια. Πανάθα και δεν ξέρω θα γίνει στο ΑΕΚ Άρης. Τον Παναθηναϊκό βλέπω να βγαίνει Ευρώπη γκαραντί και ΑΕΚ με Άρη δεν ξέρω τι και πώς. Ο Άρης θα βρει χώρο στην κόντρα
Δεν ξέρω αν ο Φρυδόπουλος είναι. Πόσα μάτς θα βρει. Ένα στην Τούμπα θα βρει. Το Ολυμπιακό δεν που τον έχει παίξει. Τώρα στο ΆΚΑ μπορεί να παίξει με την ΑΕΚ. Αυτό είναι το μάτς. Αυτό το μάτς είναι, ναι. Αυτό είναι το μάτς και για τους δύο Πολυκοβικό. Και για τον Άρη και για την ΑΕΚ. Λοιπόν. Μακάρι να το κάνει διπλό να έχει και ο Άρης και ο. Και ο ΠΑΟΚ να βγουν Ευρώπες και τέτοια να έχουμε εδώ να πουλάμε να πούμε μούρες. Ναι, 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 ναι. Ας λέγαν κάποιον άλλο Μακάριο να δεις τι θα έλεγε για το όνομα τώρα. Το φιλαράκι μου ο Μακάριος λέει. Ποιο είναι φιλαράκι ο Μακάριος? Φιλαράκι μου είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Μακάριο το λένε. Μακάριος. Άμα ήταν Λαζάρις όντως πάνω στην καβάλα από καλύτερος. Άμα λέγανε κανένα άσχετο Μακάριο. Θέλω να σου πω ότι έχω φίλους και γνωστούς στη Νέα Δημοκρατία και στα άλλα κόμματα μεμονωμένα. Δεν είμαι Νέα Δημοκρατία, έχω φίλους. Κακό είναι που έχω φίλους. Κάθε πόλη έχω και ένα φίλο, δύο, τρεις, πέντε. Το Μακάριο έχεις? Ναι, το Μακάριο. Το Μακάριο. Άμα ήταν κανένα φίλο του Γρηγόριου Μακάριο, θα τον είχε λούσει 10 γενιές. Πού πάει με αυτό το όνομα και σαν δεν τρέπεται και έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, μήνυμα για ραπ από αυτό διάβασε το ΣΥ. Είναι δικό σου. Δεν το ξέρω. Καλαμπάκι δράμα στη δίκη. Μην το διαβάσεις, μπορεί να είναι κάτι πολύ προσωπικό γι' αυτό. Δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τσουλού σήμερα. Θα το κάνω μαζί. Δεν ξέρω αν θα προλάβω σήμερα. Αυτό έστειλα τώρα στο μοντέλο. Θα πάω να κάνω το βιντεάκι για τη Μαρσέη και δεν ξέρω για το βράδυ γιατί πρέπει να ετοιμάσω πραγματάκια. Εντάξει, τελείωσε. Θα δούμε. Μήπως θα κάνει με κανένα μπάκα. Ναι. Με κανένα μπάκα, ναι. Θα μιλήσω μετά με moderator. Εντάξει. Έχει πάντως δύο ματσάρες. Ματσάρες. Εντάξει, δεν έχει ακόμα. Είναι καλό το ματς σήμερα, ναι. Εντάξει. Γιατί. Εντάξει. Δεν είναι για σχολιασμό, για κουσκούς και για στο. Είναι. Ωραίο. Θα δούμε τώρα. Μπορεί να προλάβω κιόλας. Θα δούμε γιατί πρέπει να τελειώσω. Καλά, μην αγχώνεσαι κιόλας. City Ατλέτικο. Δεν είναι ματσάρα. Εντάξει, ναι, και Μπενφίκα Λίβερπουλ. Ποιο θα κάνουμε εμείς? Μάλλον το City Ατλέτικο είναι το πιο εμπορικό. Πιο εμπορικό. Θα βλέπεις και είναι το άλλο. Ίδια ώρα, ναι, 10 η ώρα. Ένα θα κάνω. 10 η ώρα είναι City Ατλέτικο και Μπενφίκα Λίβερπουλ. Αν θες μετά να δούμε λίγο και δεκάδες, θα σου πω πάνω κάτω τι μετά σημαίνει. Μετά τις και μισή, ναι, βέβαια. Και θα ανοίξουμε και γραμμές. Θα προλάβουμε. Ξέρω εγώ τώρα γιατί με. Βλέπω το κύμα λόγω πασχαλινών εορτών. Ναι, ρε, δεν παίρνουμε λεφτά από προέδρους. Δεν παίρνουμε λεφτά από παίκτες. Πέστα. Δεν παίρνουμε λεφτά από προπονητές. Στη μένα μας δεν μας δίνουν οι τεχνικοί διευθυντές. Πέστα. Και άρα παίρνουμε διαφημίσεις, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, ναι, ακριβώς. Τετάρτη έχουμε γύρισμα τα ρούχα. Α, θα πάμε. Αλλά δεν θα πάρουμε, θα κάνουμε την καντίνα. Καντίνα, Hollywood. Αύριο το πρωί. Τι ώρα, αύριο εκεί, θα έρθω κι εγώ. Θα πω τον moderator, 11 ώρα μας περιμένουν οι καφέδες. Θα φάω πρωινό εκεί πέρα, θα έρθω. Θα έχω και τα ρούχα, τα καινούρια, τα παντελόνια, τα ανοιξιάτικα. Θα φάω να αγοράσω και ένα μάνικο για να το πάρω στη Μασσαλία. Ναι, Τίνο μου, αλλά 42 μετά τις 9, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Ακούτε Μετρόπολης, 9.55 τον FM, ραπ εδώ, κουλ εδώ, θα πάμε μέχρι και τις 10 μαζί. Την καλημέρα μου στο κορυφαίο πρωινό δίδυμο, λέει. Χαιρετίσματα από Αμβούργο. Για χαρά. Από Αμβούργο, ωραίο. Ναι, γερμανικός βοράς εκεί. Πολύ ωραίο. Ρα, πονάς, λέει. Πονάς με την παοκάρα, ε. Όχι, άλλο λέω. Τι άλλο λες? Εγώ δεν πονάω με τίποτα. Πονάει η τσέπη μου ή κανένα. Εγώ βάζω ένα ευρώ στοίχημα τώρα εδώ μαζί σου, αν θες και παραπάνω, ότι θα γίνουν κανονικά πτήσεις. Έλα, βρει φλόρι τώρα, θα κάνουν πίσω, το ξέρεις. Α, εντάξει, οκ, άρα το ξέρεις. Πείτε ευχαριστώ το Μητσοτάκη. Σιγά με τον πω ευχαριστώ για το αυτονόητο. Δεν λέω σε κανένα πολιτικό ευχαριστώ. Δεν με έχει βοηθήσει ποτέ κανένα και δεν έχω θέσει εγώ και πραγματικά. Μην σε ακούει ο Τσίπρας τώρα. Α πούμε, τι ο Τσίπρας. Τι για τον Πάουκ. Ο Βενιζέλος τώρα. Να πει για τον Πάουκ τώρα. Εμένα βοήθησε τον Πάουκ. Ο Τσαζόπουλος από τον άλλο κόσμο. Άσε τώρα. Γιατί τον βοήθησε. Τετραετία Τσίπρα, δύο πρωταθλήματα πριν Ολυμπιακό. Άσε με τώρα. Κανένα. Άμα είναι το θηρίο. Καλημέρε τρελοπάω για παντού. Άντε λέει τα λέμε Μασσαλία. Θα ανοίξουμε γραμμέ, παιδιά. Έλα, πώ το λένε. Τον που είχε χθες. Τον αγόρι μου. 90-90-90. Σήμερα θέλω περισσότερο να ακούσω τα φιλαράκια. Πώς το λένε αυτό να είναι. Τσιόνα, ρε. Τον υπάλληλο εκεί πέρα, το συνδικαλιστήριο που θα έκανε. Τσιόνα, ρε. Τα μαζέψει αύριο, να πετάξει ο ΠΑΟΚ. Τον υπάλληλο. Κατάκριση εξουσία. Έχει φαγωθεί, ρε παιδιά. Έχει φαγωθεί. Ρε κουμπούνες. Η απεργία γίνεται επίθεση στο κράτος των Αθηνών. Θέλει να βάλει φρένο στο λαό του ΠΑΟΚ. Άντε, μπράβο. Έλα, μπούζα, ξύπνα. Αυτό είναι τα αίματα. Λοιπόν, την Πέμπτη. Ναι. Αν δεν πετάξετε, θα έχουμε δύο αίματα. Θα πετάξουμε. Στο πρωτοσέλιδο. Για το μακεδονικό στη Λευκύμη. Δεν το βλέπεις καλά το έργο, ε. Κοίτα, εγώ θέλω. Θέλουμε μόνο διπλό. Θέλουμε μακεδονικά. Περιβατιά! Περιβατιά! Πρέπει να δικαιωθεί και το χρησμό του Κουκουλόγιοργα. Δικαιώθηκε για τα τρία που δεν είναι τρία, είναι τέσσερα. Τα κύπελα πλέον του ΠΑΟΚ. Έχει τώρα παίρνει φωτιά. Έχει το τη Μασάλη. Ετοιμαστείτε να μου αλλάξετε τα λάστιχα στο κόρτε μου. Αλλά την Τετάρτη αύριο. Τετάρτη, αλλά. Παιδιά, κάντε τρίωρο εκπομπή. δεν προλάβει. Πρέπει να σπάζουμε σε δύο ώρα τώρα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, πρέπει να το κάνουμε. Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου. Δώσε. Στο φίλο μου τον καινούριο τον Παύλο που έχει το θέατρο Αυλαία ιδιοκτήτη, να πούμε.
Θα σε δούμε να παίζει κάποιες μέρες ένα ρεπορτάζ. Δεν λέω τίποτα. Δεν λέω. Εγώ θέλω εσένα να δω. Γιατί είμαι ηθοποιός εγώ, ρε. Είσαι. Δεν είμαι. Είσαι. Δεν είμαι, δεν είμαι. Θέλω να σε δω κάποια στιγμή πάνω εκεί, πόσο λένε το, το σκηνικό. Δεν μην πω κανένα. Στο πάλκο. Στο πάλκο. Σε δω στο πάλκο. Λοιπόν, City Athletic. Εμεί με βλέπει στο πάρκο. Ναι, στο πάρκο το εφεράψε, βλέπω εκεί. Το έφτιαξε η βούλα σε χρόνο τετέ. Έχω κι εγώ μια φίλη. Ναι, τόσες γυναίκες έχω μια φίλη. Εντάξει, ναι, όλοι έχουμε. Να μην με κάνει ένα πάρκο μια φίλη μου. Σωστό. Η Πατουλούδη, η οποία είναι η εργάτρια. Για όλους, τρέχει για όλους. Ναι, όπως έτρεχε στους Ολυμπιακούς. Ο Κώστας είναι με το βουτυράκι του, το κρουασάν του, τη μαμελάτα του. Λίξμπουργκ. Τι Γκλίξμπουργκ. Ο Γκλίξμπουργκ παίρνει κάμψεις μπροστά του. Έντερσον, Κασέλο, Στόουνς, Λαπόρτ, Σιτσέγκο, Ρόδρι, Ντεμπρούινε, Μπερνάντο, Σίλβα, Μαχρές, Γκρίλης και Φόντεν, η 11 σήμερα του Γουαρδιόλα. Σέντερφόρ ψάχνω να βρω. Δεν έχει σέντερφόρ. Χαφοειδή όλα. Και ο άλλος. Δεν έχει. Μας. Και ο Ατλέτικο. Ήταν ο μπαμπάς του, ε. Σωστά, τον είδα πρώτη φορά ευάλωτο. Εντάξει, είναι προσπαθούσε λογικό, να κρατηθεί. Είναι λογικό. Ο μπαμπάς του έπαιζε μπάλα, ε. Έπαιζε, ναι, εντάξει, οκ. Όμπλακ, ο άλλος με τρεις πίσω. Ρενίλντο, Φελίπε, Σάβιτς. Καράσκο αριστερά θα βάλει. Όχι, δεν τον βάζει. Βρυσάλικο, full back από τη μία, Λόντι από την άλλη. Με Κόκε, Γιορέντε και Κοντομπιά, η half. Ο Κόκε με στα half κεντρικό, ο Κοντομπιά, ναι, και φω μπροστά. Και μπροστά Γκρισμάν και Ζωάο Φίλιξ. Ο Γκρισμάν πιο πλάγια, ναι. Ναι, και ο Ζωάο Φίλιξ. Αυτού ναι, έχει σήμερα. Αλέφα το θυμίζει. Ωραίο. Καλό, ναι. Ωραίο το City Athletic. Πολύ μεγάλο φαβορητισμό να με κάνει. Διαφωνώ. Ένα 30-35 City. Διαφωνώ. Champions League δεν παίζω. Αν είχα το Σιμεώνε τώρα εδώ. Ναι. Πήραμε καφέ, του λέγα Σιμεώνε, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Θέλω να μου απαντήσει και θέλω το. Όχι, να ακούσω το σκεπτικό σου. Ωραία. Χωρίς center for αυτή, με καφοειδή όλοι, γιατί να βάλω τρία στόπερ εγώ? Γιατί αυτά τα μαμούνια χώνονται συνέχεια παντού, ρε φίλε. Και γιατί να μην βάλω ένα χαφ παραπάνω. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε. Και ο Γκρίλης θα πατήσει περιοχή. Ναι. Και ο Φόντεν θα πατήσει περιοχή. Γιατί να. Τι στόπερ είναι, στοπεράδες είναι οι μπασταρδοστόπερ. Τη Αθλητικό. Ναι, είναι μπασταρδοστόπερ. Για να βγει. Όχι, δεν είναι μπασταρδοστόπερ. Μια χαρά στόπερ. Τι στοπεράδες είναι. Στοπεράδες. Άμα στοπεράδες είναι λάθος. Ο Σάβιτς και ο Φελίπε είναι ο Ρενίλντο, εντάξει. Πριν το μάτς θα του έλεγα. Ο ένας μπορεί να μην είναι. Ρε, αν είμαι ο φίλος του, εσύ θα του έλεγα πάμε. Θες ένα παίκτη που Βιερίνια, πώς έπαιζε ο Πάουκ τριπλέτα, να μην είναι στόπερ. Να ανεβαίνει ψηλά, να κάνει κι άλλα. Τρία στόπερ να πιάσω ποιον. Το χάφ που θα έρθει από πίσω θα με διαλύσει, θα με κονορτιοποιήσει. Εσύ Μαχρές έχεις που είναι μπουκαδόρος, τριπλαδόρος, συγκλίνει, χάνεται, Γκρίλης, πατάει περιοχή, Φόντερ, σουτάρι. Είναι επικίνδυνα τα χαφοειδή. Δεν είναι χαφοειδή. Ωραία. Μπορεί να βάλουν γκολ με κάθε τρόπο. Γιατί να τους κάνω άμυνα στην περιοχή μου με τους τρεις στόπερ και να μην πάρω 15 μέτρα προς τα κάτω. Θα το ρώταγα, ρε παιδί μου. Το τι απάντηση θα έπαιρνα, θα έλεγα τον κόσμο. Ουσιαστικά η City παίζει με 6 χάφε. Πρεσάρουν και οι 6. Γιατί να βάλω 3 στόπερ. Θα μάλωνα μαζί του. Θα με πλάκωνε γιατί είναι πιο δυνατός. Αλλά ναι, θα πλακωνόμασταν, ρε παιδί μου. Λες δηλαδή τον ένα το στόπερ, μην το χαραμίζεις. Ναι, ρε αγόρι, μα τον λέγα. Γιατί δεν βάζεις ένα χαραμίζει. Μπορεί να έχει δώσει εντολή στο Ρενίλντο τουλάχιστον να ανεβαίνει λίγο, βοηθά λίγο πιο ψηλά. Ναι, αυτό. Αυτό. Και να έχει εκεί ο Γιορέντε, Κόκε, Κοντογκουέα που σήμερα πρέπει να τρέξουν πολύ και οι τρεις. Για να κόψουν τους άλλους. Λοιπόν, ο Κοντομπιά τώρα. Πάμε γραμμές λίγο. Εντάξει. Πάμε γραμμές. Ναι, να πούμε ότι ήδη ο Καρτάκης έχει ανεβάσει στήλη στο Pet Show. Ναι. Κανονικά και για Β' Ιταλίας και ετοιμαζόμαστε και όλο το team, έτσι. Μάτζιος, Κιλώνης, εγώ. Έχετε φοβερό. Εντάξει, η ομάδα είναι ολοκληρωμένη. Ομαδάρα. Ομαδάρα, ναι. Είσαι ο Ναπολέοντας του στοιχήματος. Όχι, δεν σου κάνω πράγμα. Μην γελάς καθόλου. Ναπολέοντας, έτσι. Είσαι. Η διακοψιά κιόλας, ε. Όχι, ναι. Ο Κοντός που έχει τεράστια προσωπικότητα, θα σου πω εγώ τι είσαι. Πες εσύ. Δυναμική, ψυχή. Όταν σε είδα με τον Ανδρώνη να μιλάτε, ναι. Ο ένας 1,95. Και άλλος 1,65. Και ο άλλος 1,65. Δηλαδή ούτε σε Μίκι Μάους δεν τα βοήθησα. Και να κάνουν συνδιαλλαγή τώρα για θέματα της δουλειάς. Ναι, ναι. Και εγώ, ο οποίος είμαι ο μέγας, ξέρω εγώ, μάχημος. Φασαρτζής, δεν άντεξα. Σηκώθηκε, παιδιά. Ναι, σηκώθηκα και έφυγα. Δεν τους άντεξα. Τότε, ναι, η ψυχή μου δεν το άντεξε αυτό το πράγμα. Δεν έχει. Τα δικαιώματά μου θα τα ζητήσω μέχρι το τέλος. Αυτός ο Ναπολέοντας, ο Κουλιανός, ο Βοναπάρτης. Όχι, Ναπολέον, τώρα θα με φωνάζει Ναπολέον. Θα κλαίω. Τώρα δίνεις ιδέες, να ξέρεις σε κάποιους μας ακούνε. Να ξέρεις. Λοιπόν, συνήθως οι πτήσεις που γίνονται μέσα σε απεργία είναι από εγχώριες αεροπορικές. Έλα, εντάξει, να δω τη μαγιά σας εν αέρη κυκλοφορείς. Να δω τη μαγιά σας. Άμα σας κάνουν κατάκριση εξουσίας, να ράπε σε ένα θέλμα στο θέατρο να λες για το κουμπί του Γρηγόρη. Τώρα που είσαι Γρηγόρη, κουμπί, πάει να δικαιωθεί ο Γρηγόρης. Είδα κι άλλον που την πάτησε με κουμπί. Όχι, τι αυτός έπαθε. Είχε ακουστικά. Άμα ακούσει κάτι, πάτησε. Μιλάει ένα κροατή του κόκκινο. Ξένωσε βέβαια, ραδιοφωνικός παραγωγός. Ραπ, λέει να σε δω να κάνεις Γρηγόρη. Τσάκωνα, γράντα, γρόλιο και εμείς θα στο γεμίζουμε το θέατρο για πλάκα. Συμφωνώ 100%. Ποιος μιλάει, ο Σαράντης?
Ο Τσάρουγα είναι. Κλαίω με γράντα. Κάνε λίγο, λίγο, λίγο. Ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο λίγο γράντα. Ήρθε και πάμε γραμμέ. Ήρθε ο Σαωρή με τον Νέγρη. Ο Νέγρη είχε να πληθεί κανένα τρίμηνο. Βαράγαν οι ψήρε να πούμε προσοχή προ αυτό το γράμμα. Να βγάλει, να σου βγάλω και διαλόγου αυτό που θα ασχολείται με τα κείμενα. Και εάν βρεθεί άνθρωπο που να μου κάνει σενάριο, εγώ το παίζω, ρε. Εγώ το πιστεύω δηλαδή, πάρα πολύ και αυτό το φίλο μας εκεί στο θέατρο τον προτρέπω να ασχοληθεί σοβαρά με την υπόθεση Ραπτόπουλου Παύλα ηθοποιία, μίμηση, διότι θα βγάλει τρελά φράγκα. Αυτό λέω εγώ, σακούλ. Έτσι έχει τελειώσει. Το Σαωρίδης χτυπάει την πόρτα, μπαίνει μέσα ένας τύπος, τον φάτρο, ο αρχηγός των Μογγόλων. Το κράτο να πω. Έλα καλημέρα, ρε. Τον έχει ο Θεός. Ναι, ρε, εσύ. Έλα, πάμε σαν Κρατόπουλο. Έλα, φίλε, καλημέρα. Ματζόρνο. Guten Morgen! Νάτος! Κέλν! Παουκάρα Κέλνια! Θα κατέβεις Μασσαλία? Όχι, δουλεύω, αλλά άκου τι έπαθα εχθές. Κολλάω 11 η ώρα τη βάρδια, ησυχία στο δρόμο και ακούω τώρα Halbfinale! Halbfinale! Οχ! Λέω κουκουλόγερια στα γερμανικά! Με λέει, όχι φίλε λέει, έχουμε εντολή λέει από τον κουκουλόγερια, λέει, όλα τα ξαδέρφια λέει στην Ευρώπη να πάμε να λέμε ημιτελικά, ημιτελικά. Άκου τι έπαθα, έντε καλό ώρα και λέω. Έχεις αδερφάκια στη Γερμανία, ναι, έχεις αδερφάκια, κάτι μου λέγει. Τι πλάκα είναι. Ναι, κουκουλόγερια λέω στη Γερμανία, Halbfinale, Halbfinale, τι λέω. 11 η ώρα λέω, ήπια τίποτα και δεν το κατάλαβα. Έχει σώσει η Γερμανία κουκουλόγερια, σου κάτι ξαδέρφια. Όλη την Ευρώπη λέει έχει, θα τους μοίρασε εντολές λέει, γιατί δεν ξέρω. Για τον Κόρτοπα τι λέει ο κουκουλόγιοργας. Παίρνει φωτιά, παίρνει φωτιά. Halbfinale, Halbfinale. Halbfinale ο κουκουλόγιοργας. Είμαι τελικά, είμαι τελικά. Αλλά. Εγώ βλέπω αύριο το μεσημέρι. Την Γερμανία το, μέσα. Την Πέμπτη. Να βάλω τη Βλαχοπούλου το Κέρκυρα με τον Ποντικονίση. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Καλή επιτυχία. Γεια σου αδερφούλη, γεια χαρά γορίνα μου. Για να δούμε τι θα γίνει. Αγώθηκες με τον Ποντικονίση. Για πάμε. Halbfinale, Halbfinale. Έλα φίλε. Τακιμή. Χώσουτιν. Τακιμή μου, είσαι αλάνι. Χώσουτιν. Ναι. Είσαι αλάνι και άμα αλάχι χωράει να τη χωθώ. Ναι ρε Ντούκι. Ναι ρε Ντούκι. Ναι ρε Ντούκι, χώσουτιν. Για πάμε, τι γίνεται, πώς είσαι. Μας είδε στο Άρτ με την Τάνια Δήμου να τρέχουν τα σάλια του Καρατζαφέ. Εγώ του λατσάρισα εδώ τώρα στην Κονίτσι είμαι πάνω. Κονίτσι, η παλή τη λένε Κονίτσι, όχι Λαμπράκι, Κονίτσι η παλή. Όχι, η δεξιή τη λένε Κονίτσι. Αμά παπαντάμ Κονίτσι ήταν. Ναι, πώς φέρετε. Ναι, Ντούκι μου. Ακού, όταν εγώ κυρούσα ξυπόλυνος μαγαλάδες, Κονίτσι την ήξερα. Φυσικό τακούνι έχεις εσύ. Ναι. Και ακού να σε πω τα λιώτικα μου. Για πες τα λίγο αυτά τα λιώτικα λίγο, ναι. Σήμερα θα λάχω εκεί στο Μετρόπολη να φέρω τσάι για τη μαμά του κυρίου Βαλαγιάννη, την κυρία Μάχη. Να γουσάρει το τσαγάκι μου να το πει. Μην μπερδέψει το τσάι με κάνα χασίσι και την ξεκάνει τη γυναίκα. Τσακίμι μου. Έλα γόρι μου. Να σε φυγηθώ καλό ταξίδι με το καλό να μας φέρεις. Ποιο ταξίδι, κάτσε να πετάξουν πρώτα. Κάτσε μείνουμε εδώ τώρα και δεν πετάξουμε. Ναι, προπάντων και τσιφτή. Μάλιστα. Το μεσημέρι να τυχωθώ να ξέρεις. Σήμερα είναι η μέρα σου, χώνεσαι γενικώς. Να τυχωθείς. Αλλά για σας γουστάρουμε. Θα είναι μια προσευχή ρε, για την κυρία Δέσποινα να πιστεύει στο Θεό. Κυρία Δέσποινα, δεν την ακούσαμε πολύ καλά γι' αυτό. Δεν την ακούσαμε καλά. Μια προσευχή για κάθε κυρία Δέσποινα. Για κάθε κυρία Δέσποινα. Άντε να μην τα πω και πολύ βαρβάτα. Όχι, φύγε. Φτάνει, αύριο. Τα είπε σήμερα. Ήσουν υπέροχο. Μαστιχώθηκε σήμερα, τα είπε. Έκλεισε το τέλο. Κονίτσι. Πολύ σα γουστάρω που είστε αλάνια και σα ακούμε. Είναι κλασική ατάκα του. Πολύ σα γουστάρω που είστε. Και πιτόπου. Πιτόπου. Για πάμε επόμενο. Καλημέρε. Καλημέρα. Φυσικό τακούνι, είπε τρεμπαγά. Ναι. Καλημέρα στα κουμπαράκια, εγώ είμαι. Ναι, αδερφούλη, έλα. Λοιπόν, κύριε Κουλιανέ, προσπαθώ τόσε μέρε να σε πάρω τηλέφωνο. Θέλω να μιλήσουμε 3 λεπτά εκτό. Μετά τι 10 έχω αφήσει. 10 ευρώ η ώρα. Μαύρα. Τα χαλαλίζω. Όχι, όχι, ούτε δέκα τίποτα. Έχω αφήσει τα στοιχεία μου χθες, είμαι ο Κώστας από τη Βέρεια. Σε 189 τελειώνει το τηλέφωνό μου. Άκουσε με λίγο, Κώστα, πάρε με. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής και τίμιος. Όταν τελειώνει η εκπομπή, το ξέρει και ο Κωστής, δεν θέλω να μιλάω σε κανένα γιατί δύο ώρες μιλάμε ασταμάτητα. Αλλά επειδή μου το είπε, θα σε περιμένω, πάρε μου τηλεφωνάκι να τα πούμε. Μόλις τελειώσει εκπομπή. Αν θες γιατρό, εγώ καθαρίζω. Δύο λεπτά θα σε καθίσει. Ναι, αγόρι μου, ναι, πάρε με. Απλά επειδή είμαι σε υπερένταση, τσιταριστός πιντάτος, θέλω να χαλαρώσω, ναι.
Το καταλαβαίνω, γιατί και η δουλειά μου είναι η ομιλία. Ωραία. Σε περιμένω επομένως μετά. Να τα πούμε εκτός αέρα. 189. Έγινε. Προτιμούμε ραπ, λέει, ασυζητητή, λέει. Εγώ πιστεύω θα γίνει χαμός τώρα, δεν το συζητάμε. Κρυφό όνειρο, άμα το είχες ραπ, τότε πρέπει να γίνεις ηθοποιός, λέει, να το κάνεις το. Τι δουλειά έχω με αυτούς. Μια χαρά, αφού ήσουν με ηθοποιούς εκεί, είχες, δεν είχες δεκαετία. Αύριο το πρωί θα μιλήσουμε, ναι, με το φίλο μας τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Θα έχουμε εδώ Βλαδίμηρο. Είμαι φαν. Ναι. Είναι όλη η οικογένειά μου φαν. Και ο Αχιλλέας και, ναι, η Τζέννη. Ναι. Και η... Όλοι είμαστε φαν του Βλαδίμηρου. Εν τω μεταξύ πάμε να τον δει ο Μπάγκας. Ναι. Ο Μπάγκας άρχισε να τρέμει. Τι να τρέμει, ρε. Άχι, σαν παιδί, ρε, που είναι. Λέω, εσύ τη Βουγκυκλάκη όταν πήγες, λέει, έτρεμες. Εκείνη έτρεμε, λέω, που με είδε. Άμπραβο. Ναι. Τι να τρέμω, λέω. Θα πλακωνόμουν στο ξύλο με τον Σφυρόπουλο, γιατί. Γιατί να τρέμεις όταν δεις, ναι, έναν άνθρωπο. Είσαι πρέπει να του εκδηλώσει με ωραίο τρόπο το θαυμασμό, σε γουστάρω. Όλοι οι άνθρωποι είναι. Αλλά να τη χωθώ. Αρρωσταίνουν, ερωτεύονται. Φοβούνται. Όλοι είμαστε ίδιοι, φυσικά. Άλλοι άνθρωποι είναι, λέω. Άνθρωπος είναι και αυτός. Για το Μπάκαρε. Τον αγκάλιασε ο Βλαδίμηρος. Πού να γίνει και τίποτα, δεις πως θα τρέμει ο Μπάκας. Ναι. Για πάμε λίγο επόμενος, Μποντζόρνο. Ναι. Μποντζόρνο ατούτη. Ω, αυτός είναι. Έλα ρε γάλε. Έλα ρε γάλε. Μην καταδεχτεί ο κόσμος να πλακωθεί με τον Φλόρο του Σπυρόπουλο, να πούμε. Είναι εδώ. Όχι, θα του τις έριχνα στο κηλικείο, γιατί με ταλαιπώρησε πολύ. Ας το μωρέ, εντάξει. Άντως, εγώ αυτό που ήθελα να πω τώρα, επειδή άκουσα τον Γκράντα, πεθαίνω από τα γέλια, δηλαδή, κλαίω. Όταν κάνει ο Κώστας τον Γκράντα. Κλαίω και δεν εγώ. Νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερος μίμος από τον Κώστα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνει ένα αυθεντικό διάλογο που είχαμε τον Γκράντα όταν είχε πέσει ο Άρης πριν το 97. Ένα ποτπουρί. Τότε ήμουν ένα σουπερόσκυλο. Ναι. Μετά, εντάξει, μάλλον με του Σαββορίδη, με το Σαραβοϊσπανό, ότι και το άκουσα το 2003. Σου κάνω Γκράντα με. Να σου κάνω Γκράντα με γιατρό. Άκου Κώστα, παίρνω και τώρα επιτόπα στον κάνω. Ένα ποτπουρί, Γκράντα, ένα ποτπουρί. Να κάνεις με τσάκωνα. Γκράντα με γιατρό. Κάτσε να δούμε τι θα μας πει. Θα παίρνω τηλέφωνο στο εργοστάσιο όταν είχαμε πέσει το 97. Και το ζητάω από τη γραμματέα του. Και χωρίς καν να ρωτήσει ποιος είναι και τα λοιπά, έβγαινε ο ίδιος στο τηλέφωνο. Και τον αρχίσουμε στα καντίνια, στα πινελή, γιατί θυμάμαι τι έλεγα. Ναι, ναι. Και με ολίπια ψυχραιμία, τι μου λέει αυτός. Λέει, εκτός από το σκύλο μου το Ρότσερ, γιατί είχε ένα θηριώδη σκύλο που τον έλεγε Ρότσερ, έχω, λέει, κάτι ελεύθερους σκοπευτές, ακροβολισμένους, λέει, στα ράτσες. Κάθε, λέει, ένα σουπερά, να του κάνω μια κουμπότρυπα στο Δόξα Πατρί. Έλα, να σου κάνω μια κουμπότρυπα στο Δόξα Πατρί. Δηλαδή, κουμπότρυπα στο Δόξα Πατρί. Αυτό αν μπορείς να το κάνεις, δηλαδή, πεθάνω, ρε Μούστα. Κάνε έτσι λίγο γράντα, ρε φίλε, σε παρακαλώ, έτσι κλείνω και στο Δόξα Πατρί. Φιλιά, φύγε, αργανάκι μου. Αυτό που έχω κάνει με τον κουμπότρυπα στο Δόξα Πατρί. Αυτό με τον Τζαρούχα που έχω κάνει και τον Γκράντα. Με κυνηγούσε ο Τσαρούχας να με σκοτώσει. Πρέπει να κάνεις ένα ποτ πουρί Γκράντα. Ένα ποτ πουρί Τσάκωνα που τους κάνεις τέλεια αυτούς, έτσι. Ένα ποτ πουρί Παπαζαφυρίου. Ένα ποτ πουρί. Έχεις διάφορους που κάνεις. 100%. Έχω δει τον Γκράντα που έχει δώσει τα λεφτά να αγοράσει την καβάλα. Τα λέει στον γιατρό. Ο γιατρός είναι σίγουρος. Ο άλλος έχει πάρει τα λεφτά, τα βάλει στην τσέπη. Εσύ του έχω δώσει τα χρήματα. Γιατρός είναι ήσυχος. Πάει με το πουν, ωραίος ευχαριστός. Στο ημίχρονο 0-2 έχει πάρει 4 υπογλώσια. Εσύ τι γίνεται από την Παναγία μου. Ας αφρίζω άλλους. Ας αφρίζω για αυτό. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Εγώ έδωσα 6 εκατομμύρια στην Καστοριά να αγοράσω το μάτς εκεί, να σωθούμε. Και με παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος Καστοριά. Ευχαριστώ για τα 3,5 εκατομμύρια. Χύθηκαν στο δρόμο τώρα. Κλαίω κούλο Βονοπάρτης, λέει, δεν υπάρχει. Ρε, τώρα θα με φωνάζουν και να πω, λέω, θα έχουμε κι άλλα. Έλα τελευταίος, καλημέρα, ρε, έλα. Καλημέρα. Γεια σου, φίλε μου, καλώς σου να. Μπιλάρας από Ταύρο Φωστήρα. Έλα ρε Μπιλάρα, από Ταύρο, από κάτω ρε φίλε. Ταύρο. Ταύρο Φωστήρας εδώ, έλα ρε Μπιλάκο. Έλα φωνέα των γιγάντων. Έλα ρε φωνέα των γιγάντων. Τι κάνει όμορφη παρέα, είναι καλά. Καλά είμαστε, αγόρι, καλά είμαστε. Ραυτόπουλε. Έλα, αγόρι. Θέλω μια γνώμη για ΑΕΚ. Εκτός Ευρώπης ή εντός Ευρώπης. Εντός Ευρώπης. Αν ήμουν στην ΑΕΚ κάτω ρεπόρτερ, θα με είχαν δει 20 φορές η μπράβη του Μελισανίδη. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Είμαι τυχερός που δεν είμαι στην Αθήνα. Θα του χαλάσει τα πετρέλαια του Μελισανίδη. Με τον Άρη, τον Άρη πρέπει να τον προσέξει πολύ σαν τέτοιες. Άμα δεις ξένο διαιτητή να φοβάσαι. Άμα δεις Έλληνα διαιτητή να κοιμάσαι ήσυχος το βράδυ. Και αγωνιστικά προσοχή της αντιπιθέσεις του Άρη, είναι φωτιά θα και λάβρα. Θα πρέπει να αφήσεις ένα γρήγορο κόφτη πίσω, και να μην ανεβάζεις τα μπακ και τα δύο, γιατί θα σε φύγει στην κόντρα ή που λέω Άρης. 100% θα σε φύγει. Ναι. Η καλύτερη ομάδα στην κόντρα είναι ο Άρης. Στην κόντρα είναι, ναι, ο Άρης ασύλληπτος. Ναι, είναι η καλύτερη ομάδα. Ο Άρης. Ναι. Στο χώρο είναι πολύ καλό. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Ποιο θα πάρει την Premier League. Μάλλον η Λίβερπουλ, φίλε, έτσι όπως το βλέπουμε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, ρε Φωστήρα, γεια σου. Λοιπόν, στην Premier League ο Κουκουλόγυρος δικαιώθηκε εδώ, η διαφορά πλέον έχει πάει στον πόντο. 73-72.
Με τη Λίβερπουλ να είναι πολύ φορμαρισμένη, μην χάνουμε τίποτα. Κερδίζει κοινικά αυτό το 2-0 που με τρελαίνει εμένα. Με τρελαίνει. Όταν κερδίζει μια ομάδα 2-0 είναι το αγαπημένο μου. Σε τι μήνυση. 1-0, 2-0. Σε τι μήνυση που είχα φάει από τον Τζαρούχα και την πήρε πίσω. Για πε. Κλείνουμε με αυτό. Κάνει συνέντευξη ο κύριο και κύριοι, ναι. Το Γκράντα. Ναι, τον είχα βρει. Κάτι μου είχε πει, τον είχα βρει τον Τζαρούχα. Ναι, σωστά. Είχε πει για μένα, ναι. Ναι, βέβαια. Κυρίες και κύριοι, κύριος Γκράντας, κύριε Γκράντα, πήγαμε κύριο Τσαρούχας, μα κύριο Τσαρούχας, κυρίες και κύριοι, ο Τσαρούχας είναι βλάξ, λέει. Παίρνω εγώ ένα τραγούδι του Χριστάκη, με τα βατράκια, και το έχω κάνει κόπια. Όποιο κλαίει είναι βλάξ, λέει. Έβαλα εγώ ο Τσαρούχας είναι βλάξ. Και το έπαιζα το τραγούδι, φώνασε ο Τσαρούχας από το Πατζετζίου, θα το σκοτώσω. Φίλε, πήγε κι εσύ κόντρα στο μετοπική πήγε. Μετά εντάξει. Τα βρήκατε όμω. Καλώ. Ήρθε κυρίε και κύριοι. Το γνώρισα ο Τσαρούχα από κοντά, το βρήκα μια μέρα, μου έλεγε για σένα. Λοιπόν.